Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,3 στον FM. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Στέλιος Παντωνίου, άλλο ένα βράδυ εδώ. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, εδώ από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την αγαπημένη σε όλους μας και όλους σας, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Στέλιο Παντωνίου. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι έγινε, έφαγες κανένα δακρυγόνο εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους? Στο παρατσάκ τη λίτωσα. Ε? Στο παρατσάκ τη λίτωσα. Δεν έπεσαν φέτος δακρυγόνα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και έπεσαν στην Αριστοτέλους. Και επέφευγαν στην Αριστοτέλους. Στη συγκέντρωση που έγινε από διαδηλωτές υπέρ της Μακεδονίας, δηλαδή κατά το να πάρουν το όνομα Μακεδονία τα Σκόπια. Κάποιοι διαδηλωτές εκεί κάτω από τα γραφεία των ΑΝΕΛ στην πλατεία Αριστοτέλους πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Έπεσαν κροτίδες, λάμψεις κρότου κτλ. Από τις αστυνομικές δυνάμεις, δακρυγόνα, χημικά κτλ. Και έγινε ένα ψηλό νταβαντούρι εκεί πέρα. Άρχισε ο κόσμος να τρέχει, άρχισαν τα δάκρυα, άρχισαν οι δύσπνοιες, τα γνωστά με τα δακρυγόνα. Γιατί κατέβηκαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν για το όνομα Μακεδονία, το αυτονόητο δηλαδή, αυτό που υποστηρίζει και είναι κατά συντριπτικά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, άσχετα από τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής με τον Σκοπιανό πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντζιά εννοώ, ο οποίος πολλές φορές πραγματικά δεν ξέρω αν ζει στην πραγματικότητα ή αν ζει στο δικό του κόσμο. Γιατί και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και από την ελληνική πλευρά και από την πλευρά των Σκοπίων οι Σκοπιανοί έχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και εκεί γίνονται επεισόδια, γίνονται διαδηλώσεις. Δεν θέλουν και αυτοί αυτό το όνομα, ίσως να θέλουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν, αυτά γίνονται. Είχαμε και, και την άλλη την παρέλαση εχθές. Πριν όμως τοποθετηθούμε, γιατί θα το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα και μετά θα πιάσουμε τα αθλητικά, να σας ενημερώσουμε ότι άλλο ένα βράδυ είναι κοντά μας το Όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις, με αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες του. Μόνο με 10 ευρουλάκια είσοδο στο Όνειρο Live Strip Show μαζί με το ποτό σας. Εντάξει, με 10 ευρουλάκια μπαίνεις, είσοδο και ποτάκι. Εγγύηση λοιπόν στην νυχτερινή σας διασκέδαση. Όνειρο Live Strip Show θα το βρείτε στην οδό Κολέτη 30 έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας, ρεζερβέ και περισσότερων πληροφοριών στο 2313-069-083, επαναλαμβάνω, 2313-069-083 για τους φίλους που θέλουν να επισκεφτούν κάτι διαφορετικό, να διασκεδάσουν τη νυχτερινή Θεσσαλονίκη με αισθησιακό τρόπο. Όνειρο Live Strip Show. Να πούμε ότι για τα Bachelor Party είναι μόνο 70 ευρώ η φιάλη, το ποτό που θα επιλέξετε, ουίσκι, βότκα κτλ. Ανά 5 άτομα, 70 ευρώ ανά 5 άτομα λοιπόν, και δύο κάρτες χορού, κουτραντάν, για τον γαμπρό. Ή μία φιάλη 40 ευρώ αξίας για τα 5 άτομα, πάλι δύο κάρτες χορού για τον γαμπρό, κουτραντάν. Επίσης με 10 ευρουλάκια, μόνο στο Όνειρο Live Strip Show, παιδιά, έχετε δύο χορούς πριβέ. Πάτε δηλαδή με ένα δεκαρικάκι και μπαίνετε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κλείνει και η κουρτίνα και έρχονται οι σαγηνευτικές παρουσίες και σας κάνουν καλά. Τι έχουμε? Ναι, δεν έχουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Όταν θα έχουμε, θα βάλουμε και λίγο χαλί εδώ πέρα. Αλλιώς θα βάλω το Στέλιο του Παντωνίου ή τον Παύλο του Αραπτόπουλο εδώ. Έχεις καλή φωνή, Παυλάκη? Ε, ναι. Πού είναι το δε, έφυγε. Παύλο, έχεις καλή φωνή, αγάπη μου? Πες μας κάνα τραγούδι, πιάσε το μικρόφωνο. Χθες πήρε ο φίλος ο Δαντελωτός, σε έψαχνε. Λέει, ναι, με το Ραπτόπουλο, λέει, τα έκανες, λέει. Ναι, τώρα τον πολεμάς, λέει, παλιά, λέει. Ναι, λέω, εδώ ήταν ο Ραπτόπουλος, τώρα έφυγε. Μπορείς να ψάχνει και σήμερα, να έχεις το νου σου. Λοιπόν, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ, δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι η Πολωνία με την Κολομβία στο 60 λεπτό είναι στο 58 στο 0-1. Μόλις τώρα χάνει ευκαιρία η Πολωνία για να ισοφαρίσει. Θα σκατάμε ενήμερους και για το μάτς του Μουντιάλ. Πολωνία-Κολομβία 0-1 στο 58.
από το ημίχρονο, αν δεν απατώμε, κύριε Στέλιο Παντώνιο. Ναι, από το ημίχρονο. Λοιπόν, με τα όσα έγιναν εχθές, εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη, είχαμε παρέλαση των, πώς το λέει αυτό, το gay... Gay pride. Όχι, δεν ήταν gay pride, ήταν παρέλαση υπερηφάνειας, λέει, και ξέρω εγώ κάπως αλλιώς. Τι υπερηφάνειας, λέει, φίλε. Υπερηφάνεια για το τι. Για το τι και γιατί να κάνεις παρέλαση, ρε φίλε, το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς, γιατί να κάνεις παρέλαση και να... Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, εντάξει, έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν κάποια αγούστα, κάποιες προτιμήσεις. Ωραία, κράτας για το κρεβάτι σου, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να το δημοσιοποιήσεις και να έρθεις, ξέρω εγώ, από τη Βραζιλία. Από τη Βραζιλία ήρθα, αυτό που πετάξαν στη θάλασσα χθες. Ναι, είναι Βραζιλία. Ένα κύριο, τέλος πάντων, 45, ήρθε από τη Βραζιλία, λέει. Και ένα άλλο 35 από τις Σέρες. Τα Σέρες. Πετάξει θάλασσα. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε. Ευτυχώς δεν πνιγήκαν. Να είχαμε και άλλες ιστορίες. Ήρθα, λέει, να κάνουν παρέλαση. Λέει, πάνω στα άρματα, λέει, πάνω στο αυτό, πάνω στο ένα τάλ. Γιατί να κάνεις παρέλαση, ρε φίλε. Τι είναι, καμιά εθνική επέτειο. Ε? Τι γιορτάζουμε, καμιά 25 Μαρτίου. Ε? Την ηρωική επανάσταση του 21. Μήπως. Ε? Δεν ξέρω. Του 1821. Τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα. Είναι αστείο πάντως να κάνεις παρέλαση για τις σεξουαλικές σου προτιμήσεις. Δηλαδή να κάνουν παρέλαση straight, να κάνουν και gay. Πιο αστείο είναι να έχεις τον άρχοντα της πόλης θεωρητικά, τον δήμαρχο της πόλης, να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι οι στρατιωτικές και οι μαθητικές παρελάσεις είναι ρεμπέτα σκέρι, έτσι, και να χειροκροτεί, να επικροτεί και να υποστηρίζει τις παρελάσεις των gay. Ναι. Αυτό είναι ακόμα πιο αστείο. Εντάξει. Για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι τα βλέπουμε εμείς, έτσι τα αισθανόμαστε και έτσι τα λέμε. Πάμε λίγο στη γραμμή και έχουμε πολλά να πούμε για το χθεσινό συμβάν που έγινε. Έτσι, πάμε λίγο στο φίλο που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Για όλα αυτά έχεις άποψη, αλλά... Θα μας πεις το όνομά σου. Το όνομά μου, Πασχάλης. Σήμερα Πασχάλης, έλενε. Ναι, Πασχάλη, με να έχεις και ένα πρόβλημα, αυτό που κοντά να το λύσουμε. Όχι, Χρυσή μου. Άντε, γιατί πολύ μάγκα σε γι' αυτό. Όχι, Χρυσή μου. Άντε. Mm. Πολύ μαγκιά μου, σήμερα μην πουλάς. Σόπα, σήμερα είσαι άντρας. Ναι, σήμερα είμαι άντρας. Σοβαρά μιλάς. Γιατί κάποια μέρα θα έρθω να σε βρω, ναι, θα λες άλλα από κοντά. Σόπα, καλέ. Ναι, σόπα. Σοβαρά μιλάς. Με φούστα θα έρθεις ή με γόβα. Θα δεις με τι θα έρθω. Ε, αντέλα. Θα δεις με τι θα έρθω. Αντέλα, να σε δούμε. Άντε, ψευτόμαγκα. Άντε, βρε λουλού. Άντε, στείλ τον άρε. Στείλ τον άντε, πάνε να κάνεις καμιά παρέλαση εκεί πέρα κάτω. Βάλε τη ροζ τη ζαρτιέρα σου. Και πάνε κάνει καμιά παρέλαση, λουλόκο. Θυμήθηκες ότι είσαι άντρας σήμερα. Τρεις μήνες να μην μας το παίζεις τρίπιο, σήμερα έγινες άντρας ξαφνικά. Άντε να δούμε τα μούτρα σου, μωρί. Λουλούδο, λουλούδο. Μουσική δεν έχουμε, κύριε Καβαδία. Κόλλησε, εντάξει, θα το ξεκολλήσουμε, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι ντροπή όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Εγώ πραγματικά... Όταν είδα αυτή την απαξιωτική εικόνα, την εικόνα πραγματικά, με φόντο το Λευκοπύργο, με φόντο κεντρικές οδούς από την πόλη που έχω γεννηθεί, που έχουν ζήσει οι παππούδες μου, οι γονείς μου, ζουν τα παιδιά μου, ζω εγώ, πραγματικά ντράπηκα για όλα αυτά που έβλεπα. Ντράπηκα ειλικρινά για όλα αυτά που έβλεπα. Και θέλω και αυτός ο δαντελωτός εδώ, η Λουλού τώρα που πήρε και σήμερα θυμήθηκε πως είναι άντρας. Τρεις μήνες μας το παίζει να πούμε κουνιστή και σήμερα θυμήθηκε πως είναι άντρας. Θέλει να έρθει και από εδώ. Πού να έρθεις, μωρή Λουλούδο, από εδώ. Πού να έρθεις. Και τα νύχια σου θα τρέμουνε. Άμα με δεις στα μάτια, άμα με κοιτάξεις στα μάτια και τα νύχια σου θα τρέμουνε. Να μην σε χαρακτηρίσω διαφορετικά, γιατί εγώ απειλές δεν δέχομαι από το ραδιόφωνο. Ακούς. Άμα έχεις αυτά που έχουν οι άντρες. Και νιώθεις άντρας, γιατί τόσο καιρό δηλώνεις ότι δεν νιώθεις άντρας και τόσο πολύ φανατικός. Εντάξει, έλα να σε δούμε, όποτε θέλεις. Εσύ με ξέρεις. Ξέρεις που είμαι, ξέρεις πως είμαι, ξέρεις πότε είμαι. Εγώ δεν είμαι δηλός σαν και σένα. Να κάνω μια τον τρίπιο, μια τον άντρα πίσω από ένα σύρμα. Οκ, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επειδή λοιπόν παρεξηγήθηκες για όλα αυτά που ακούς, γιατί είναι πραγματικότητα και δεν την ακούτε, δεν τη θέλετε την πραγματικότητα εσείς, δεν τη θέλετε την αλήθεια, θέλετε ένα πλασματικό κόσμο που ζείτε εσείς εκεί πέρα μέσα σε ένα ψεύτικο κόσμο, γεμάτο πραγματικά από όνειρα απατηλά δικά σας.
πολλούς τους χαρακτηρίζεται για τις αντιδράσεις, τώρα έχουμε νέα μόδα, ομοφοβικούς και ρατσιστές. Τι είναι ομοφοβικός, ρε Βασίλη? Τι είναι, ξέρεις τι είναι ομοφοβικός? Τι σημαίνει ομοφοβικός? Αυτός που δεν αισθάνεται άνετα με τους γκέι που δεν τους γουστάρει. Αυτό, εσύ πώς το εκλαμβάνεις, Στέλιο Παντωνίου, το ομοφοβικός? Και αυτό που είπε ο Βασίλη. Μάλιστα. Το ρατσιστής τι είναι? Ρατσιστής είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά κατακρίνει κάποιον που είναι διαφορετικός από τον... Μάλιστα. Ωραία. Άρα, ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού είναι ομοφοβικοί και ρατσιστές, που αντιδράν άσχημα σε αυτά τα εκτρώματα που βλέπουν καθημερινά. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση σε όλους αυτούς. Αυτός που προσβάλλει την πατρίδα μου, την εικόνα μου, αυτός που προσβάλλει τη θρησκεία μου, που βάζει το σταυρό στον πισινό του, που βάζει τις εικόνες του Αγίου στα γεννητικά του όργανα μπροστά, αυτός που βάζει τα καπούλια του με ζαρτιέρες και κουραδοκόφτες και φαίνεται ο πισινός του μέσα στη Τζιμισκή, μέσα στην Αριστοτέλους, και το βλέπουν 5, 7, 8, 4 χρονών παιδάκια και ρωτάνε τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Πώς θα τους ονομάσουμε, ρε? Για πείτε μου. Πείτε μου. Εγώ δεν θα τους ονομάζω. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Εσείς θα μου πείτε που ακούτε. Αυτό τον άνθρωπο που παίρνει το σταυρό, το σύμβολο της χριστιανοσύνης, και το βάζει στον πισινό του και βγαίνει φωτογραφία. Πώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο? Και κάνει και παρέλαση πάνω στο άρμα. Πώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτόν που έχει την εικόνα ενός Αγίου μπροστά στα γαμνά του, στα γεννητικά του όργανα. Πώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτός που είναι τριχωτός σαν αρκούδα, ο αρκουδιάρης, και μου φοράει ζαρτιέρα με γόβαδο δεκάποντη και λαμπάντα ροζ φουστίτσα, με τόπλες από πάνω, φαίνεται το εσωτερικό πολόβερ από την τρίχα του ο αρκουδιάρης, και γράφει η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, είναι, λέει, ομοφιλοφιλική. Αυτόν πώς το λένε, που πετάει το κόλο του απ' έξω, με συγχωρείτε, και το βλέπουν μικρά παιδάκια και παρελάβουν κιόλα. Εγώ πώς θα τον ονομάσω αυτόν? Αν τον ονομάσω Χ, Ψι, Τάδε, είμαι εγώ ομοφοβικός? Είμαι εγώ ο ρατσιστής? Ή με προκαλεί αυτός να το κάνω? Ρωτάω. Δεν απαντάει κανείς. Ούτε πρόκειται να απαντήσει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλη αυτή η φάρα, όλοι αυτοί είναι ευρωπαϊστές, δεν μπορούν να δείχνουν την αλήθεια. Γιατί έχουν τη δική τους αλήθεια. Ποια είναι η δική τους αλήθεια? Τη βλέπετε. Τη βλέπετε καθημερινά, μέσα στη ζωή μας. Στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανά, στις παρελάσεις, στην καθημερινότητά μας μέσα στο δρόμο. Γιατί είναι πλέον μια μόδα. Μια μόδα που τα μικρά όμως παιδάκια, αυτές οι αθώες ψυχούλες, δεν φταίνε σε τίποτα να δηλητηριάζονται. Δεν φταίνε σε τίποτα να έχουν πρότυπα όλα αυτά που ζούμε εδώ και μερικά χρόνια. Αφήστε τις αθώες ψυχούλες αυτές να έχουν τη δική τους επιλογή για το αν θα ζήσουν φυσιολογικά ή όχι. Γιατί εγώ έγινα 48 χρονών, ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ο πατέρας μου και η μητέρα μου, μου μάθανε ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν μου μάθανε ότι υπάρχει ο μπαμπάς και ο μπαμπάς. Δεν μου μάθανε ότι υπάρχει ο μπαμπάς και ο μπαμπάς, που ο μπαμπάς ο δεύτερος θα κάνει τη μαμά. Καταλάβατε τι σας λέω? Όλα αυτά λοιπόν που βλέπω να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην πόλη μου, εμένα προσωπικά με θλίβουν τραγικά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να αντιδράσω, δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπαθώ να αφομοιωθώ στη νέα τάξη των πραγμάτων, αλλά ο εαυτός μου επαναστατεί, ρε φίλε, δεν το δέχεται. Δεν το δέχομαι. Δέχομαι οτιδήποτε γουστάρεις στο κρεβάτι σου, οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα έχεις, να την κάνεις, ρε φίλε. Θες να πας με άντρα, είσαι άντρας, ναι, να πας.
Εντάξει, το κουστάρεις, ρε φίλε. Καλά κάνεις και το κουστάρεις. Κράτα στο κρεβατοκάμαρά σου, ρε φίλε. Κράτα το στην καρσονιέρα σου, κράτα στο σπίτι σου. Είσαι γυναίκα, δεν θα πας με γυναίκα. Ναι, ωραία, καλά κάνεις. Βίτσιο σου, καπρίτσιο σου και καλά ξηγέσαι. Πάνε, ξέρω, βάλ τα μάτια σου με την κοπελιά σου και κρατήστε το για σας. Γιατί πρέπει δηλαδή να υιοθετείτε και παιδιά, γιατί πρέπει να παντρεύεστε και όλα, γιατί πρέπει να κάνετε παρελάσεις και να διαφημίζετε αυτή την ιδιαιτερότητα τη σεξουαλική που έχετε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Θεός μας, η φύση, υπάρχει αυτή η υπέρτατη δύναμη, έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα. Έτσι δεν είναι. Δύο είναι τα φύλλα. Που έδωσε άδειο ο Θεός να υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Το αρσενικό και το θηλυκό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Οτιδήποτε άλλο δεν θεωρείται προσωπικά από μένα φυσιολογικό. 0-2 η Κολομβία. Φυσιολογικό αποτέλεσμα. Στο 69. Πόσο φυσιολογικό είναι 0-2 στο 69. Με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Μπορείτε να το κλάβετε όπως θέλετε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ είμαι. Εσύ ναι, είσαι. Ωραία. Μπορείς να με ενημερώσεις, αδερφέ, τι ακριβώς συνέβη? Γιατί δεν ήμουν Θεσσαλονίκη, ήμουν εκτός. Ναι. Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Ναι. Για αυτό που συζητάμε. Ναι, ναι. Άμα μπεις τώρα, άμα έχεις και τίποτα, κανένα κομπιούτερ, κανένα λάπτοπ, κανένα από κινητό, μπορείς να μπεις σε κανένα site, θα δεις ότι χθες είχε ένα gay pride. Γιατί δεν καθοδόν είμαι, δεν μπορώ να το δω, αλλά δεν πειράζει. Στη Θεσσαλονίκη και έκανα παρέλαση στη Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης, τέλος πάντων με διάφορες προκλητικές εμφανίσεις. Ένα συγκεκριμένα έχει φωτογραφία, είχε βάλει στον πισινό του ένα σταυρό με τον σταυρωμένο επάνω. Και έβγαινε φωτογραφίες. Ο άλλος βγήκε με τη ζαρτιέρα και το γκουραδοκόφτη, το στρινγκ, και έγραφε στην πλάτη του «Η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, είναι ομοφιλοφιλική». Εντάξει. Ο άλλος βγήκε και είχε την εικόνα ενός Αγίου μπροστά στα γενετικά του όργανα. Τι να πω, ρε φίλε. Η πολιτεία, η δικαιοσύνη, που αυτή τη στιγμή βάναυσα προσβάλλει μια ολόκληρη κοινωνία πλην κάποιων εκτρωμάτων, θα το πω, και κάποιων οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καν σχέση με το ανθρώπινο όν, ζώα θα μπορούσα να τα πω, πως μένει αμέριμνη και δεν τους πιάνει να τους χώσει μέσα κατευθείαν. Κιώσει τούτο το δικαίωμα σε μια ορθόδοξη χώρα μέσα με 90% ορθοδόξους χριστιανούς να τον προσβάλλεις κατά αυτόν τον τρόπο. Και που δεν σε λιτζάρανε, ρε, να μην πω τώρα τι, να πεις ευχαριστώ. Που δεν σε λιτζάρανε. Τροπή και έσχος. Τα κτίνη. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Χαρακτηρίζεις. Πού είναι η δικαιοσύνη, ρε άνθρωπε. Φίλε, μη χαρακτηρίζεις, παρακαλώ, γιατί είναι πονηρή η καιρή. Εγώ τόλμησα και έκανα ένα σχόλιο χθες στο Facebook σε μια ομάδα. Και με κάναν προφανώς αναφορά αυτοί οι ιδιαίτεροι σεξουαλικά κύριοι και κυρίες. Και με έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό μου και δεν μπορώ να αποστάρω, δεν μπορώ να κάνω τη διαφήμιση στην εκπομπή μου, δεν μπορώ να ενημερώσω τους ακροατές για την εκπομπή, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για 48 ώρες. Με έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό. Άκουμε κάτι, ναι. Θα σου πω. Μέσα από την εκπομπή σου, τώρα να επικαλεστείς αυτό που θα το έλεγαν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαζί. Η δικαιοσύνη να παρέμβει. Είναι προσβολή, δεν χρειάζεται κανείς να τους κάνει μήνυση. Αυταπάγγελα τους να τους συλλάβει κατευθείαν. Ποιον άρε φίλε να συλλάβει? Αυτό που έβαλε το σταυρό και το σταυρωμένο πίσω, του είπες. Ναι. Αυταπάγγελα πρέπει να τους συλλάβει. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες. Φυσικά, μα αυτούς δεν τους πειράζει κανείς. Πώς γίνεται? Δεν τους πειράζει κανείς. Όχι, αυτούς που πάνε να διαδηλώσουν υπέρ του ονόματος Μακεδονίας, τους ακατεύουν στο ξύλο, τους πετάνε από τα βουνά και τους έχουν δακρυγόνα και χημικά. Αυτούς εδώ που προσβάλλουν τη θρησκεία μας, προσβάλλουν τον χριστιανισμό, προσβάλλουν αυτό που πιστεύουμε εμείς, οι γονείς μας, οι παππούδες μας και τα παιδιά μας, δεν τους συλλαμβάνει κανείς. Έχει φωτογραφία, αν θα μπει στα site, αδερφέ, θα κάνει σε μετό. Έχει το σταυρό με τον εσταυρωμένο στον πισινό του μέσα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μάλιστα. Λοιπόν, σου λέω ένα πράγμα και πιστεύω να με καταλάβεις, είναι πολύ βαθύ. Έλληνα αυτό σου αξίζει. Έλληνα δυστυχώς, γιατί
τις κάλπες πάλι θα πας να ψηθείς αυτά τα ρεμάλια ρε αδερφέ. Το τηλέφωνο μου το έχει. Ομοσχοβίτης είμαι. Ναι, ας με κάνουν μήνυση. Πάλι αυτούς θα ψηφίσεις. Έλληνα είχε άξιος για αυτό που εισπράττεις. Με τα σλίπεις μου. Με τα σλίπεις μου. Τι να πω ρε Μοσχοβίτη. Τι να πω ρε Μοσχοβίτη. Να σου πω κάτι. Ναι. Το είπα και προλίγο, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Έχεις μία ιδιαιτερότητα ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι από τις ορμόνες σου, μπορεί να είναι από τα γούστα σου, μπορεί να είναι από μόδα, μπορεί να είναι από διαφήμιση από αυτά που βλέπεις εδώ και καμιά 20ετία. Δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου και καλά κάνεις ρε φίλε. Κράτα το για την πάρτι σου ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Γιατί πρέπει να το δει το παιδί μου που είναι 4 χρονών εμένα και να μου πει τι είναι αυτό το τριχωτό πράγμα με τη ροζ καλτσοδέτα και τη φρουφρού τη λαμπάλια τη φουστίτσα που βορά και μουσι. Και γιατί μπαμπά αυτός γράφει στην πλάτη του και τι γράφει στην πλάτη του και γιατί φοράει γυναικεία παπούτσια. Εγώ τι θα το πω αυτό το παιδί. Ναι, πώς θα το χαρακτηρίσω. Πείτε μου εσείς που τους υποστηρίζετε αυτούς. Έτσι. Και τους αποδέχεστε. Πώς να τους χαρακτηρίσω. Εμένα με χαρακτηρίζετε ομοφοβικό και ρατσιστή. Έτσι. Γιατί μου βρίζουν τη θρησκεία, μου προσβάλλουν τα σύμβολα της θρησκείας μου, μου προσβάλλουν την νοημοσύνη μου, μου προσβάλλουν τα παιδιά μου, μου προσβάλλουν την πόλη μου, μου προσβάλλουν τα πάντα μου. Εγώ πώς να τους χαρακτηρίσω αυτούς που βγάζουν τον κόλο τους απ' έξω, που γράφουν πάνω στα κορμιά τους, εντάξει, που προσβάλλουν τα σύμβολα της θρησκείας, που βάζουν τους Αγίους μπροστά στα γενετικά τους όργανα. Πώς να τους ονομάσω. Εγώ απορώ πώς. Όχι, να μου πούνε αυτοί που τους υποστηρίζουν και να τους ονομάζω εγώ έτσι από σήμερα. Απορώ πώς η Εκκλησία δεν αντέδρασε. Οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, η κεφαλή της Εκκλησίας, πώς δεν αντέδρασε. Με κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω ρε Μοσχοβίτη, τι να πω ρε. Τι να σε πω παλικάρι μου. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, επειδή έλειπα, δεν τώρα ξέρω και φρίκιασα με αυτά που λες. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν θα κάνεις, δηλαδή, δηλαδή υπάρχει λόγος να προκαλείς το κοινό αίσθημα και να προκαλείς μια ολόκληρη κοινωνία και να μένει αμέριμνη η δικαιοσύνη, να μην τους έχουν συλλάβει ακόμα. Τι να πω. Τι να σου πω ρε. Έλληνα αυτός σου αξίζει. Γιατί ξέρω τι θα κάνεις. Μούτσωσε τους όλους τις κάλπες. Μια λύση υπάρχει. Λευκό όλοι να πάνε από εκεί που ήρθανε και να μην πείσει κανείς από αυτούς ξανά στην Βουλή. Και τους 300. Άντε από εκεί. Φτάνει, αδερφέ μου, φτάνει. Γεια σου, καλό σου βράδυ, αγόρι μου. Γεια σου, Μουσκοβίτη. Να είσαι καλά. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει σε όλα τα πράγματα ένα όριο, μια ανεκτικότητα, έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ξεπερνάμε τα όρια μας. Και κάτι ακόμα, και η ανεκτικότητα κάποια στιγμή πάβει να υπάρχει. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Για όλα τα θέματα, για όλες τις καταστάσεις. Ο κόσμος είναι σκασμένος, είναι οικονομικά εξαθλειωμένος, δεν υπάρχουν δουλειές. Βγείτε έξω να δείτε νέοι άνθρωποι, νέες κοπέλες, νέα παιδιά, νέα παλικάρια, 30-25 χρονών δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Σπουδαγμένοι. Με πανεπιστήμιο με πτυχίο από πανεπιστήμιο και δεύτερο πτυχίο εξτρά, πληρωμένο. Με υποτροφίες. Με, πώς το λένε, μεταπτυχιακά. Διδακτορικά. Και φεύγουν στο εξωτερικό. Διδακτορικά. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ο κόσμος είναι σκασμένος, είναι οικονομικά εξαθλειωμένος, είναι τρελαμένος εδώ και μια οχταετία που είμαστε στην πίεση. Εντάξει, μη προκαλείτε. Μη προκαλείτε το κοινό αίσθημα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Κρατήστε αυτό που θέλετε να κάνετε για την πάρτι σας. Εντάξει. Ορίστε, ο Στέλιος ο Παντωνίου μπορεί να γουστάρει να πηγαίνει με δύο γυναίκες. Κοινό παρτούζα να κάνει. Έτσι. Μπορεί να γουστάρει, ρε παιδί μου, να έχει τρεις άντρες και τρεις γυναίκες μαζί στην ερωτική του ζωή. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ή ο Βασίλης ο Καβαδίας. Μπορεί να γουστάρει να κάνει, ρε παιδί μου, πάρτι με ούζα. Να έχει το ούζο Μυτιλίνη, ξέρω εγώ το ούζο Μίνι, Μπαμπατζίμ κτλ. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Να πάρει και τα έξι άτομα, ο Στέλιος, ο Βασίλης, ο Αδραγάθης και ο Ευλάμπιος και να κάνουν παρέλαση οι Παρτουζιάριδες. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ο άλλος έχει μία ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Είναι υπέρ του Οθωμανικού δικαίου ερωτικά. Τι πρέπει να κάνει, να πάρει επόμενη τη βαζελίνη και να κατέβει στη Τζιμισκή μαζί με τους άλλους που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, κάθε μέρα παρέλαση θα έχουμε. Άλλος γουστάρει το καρεκλάτο, άλλος το παταράτο, άλλος το θερμοσυμφωνάτο. Και άλλο στον μπαλκονάτο. Ε? Θα διευκολύνουμε και αυτούς που βγάζουν την παγκόσμια ημέρα της ασπιρίνης, της χαράς, της ευτυχίας, του ξυδιού κτλ. Θα υπάρχει η παγκόσμια μέρα της βαζελίνης. Ε?
Δηλαδή, θα χάσουμε τα μυαλά μας κάποια στιγμή. Θα χάσουμε και αυτό το λίγο μυαλό που μας έχουν αφήσει. Έχουμε χιλιάδες προβλήματα. Όλες οι οικογένειες είναι εξαθλειωμένες οικονομικά. Άμα δεις ο κόσμος βγαίνει το πρωί να πάει στις δουλειές του, να πάει στις υποχρεώσεις του, να πάει οπουδήποτε και είναι κατηφής. Όλοι κοιτάνε χαμηλά και έχουν κάτι στραβωμένα μούτρα, λες και έχουν ψήξει. Εντάξει, μην προκαλείτε και παραπάνω, ρε παιδιά. Κάντε ό,τι γουστάρετε στο κρεβάτι σας για να τελειώνει λίγο το θέμα, αλλά μην μας προκαλείτε. Γιατί αυτό που κάνετε είναι πρόκληση. Και εγώ δεν γουστάρω, εγώ προσωπικά, το δικό μου το παιδί, το δικό μου το ανήψη, τα δικά μου τα παιδιά, να βλέπουν αυτά τα εκτρώματα και να μην ξέρουν τι είναι. Φανταστείτε ένα παιδάκι 4 χρονών μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος. Ένα παιδάκι 4 χρονών και 3 χρονών μπορεί να το ξεχωρίσει. Γιατί άκουσα εγώ κάποια στιγμή που παραβρέθηκα σε μια τέτοια εκδήλωση τυχαία εντελώς, άκουσα παιδάκι να λέει τη μαμά του, μαμά τι είναι αυτό πράγμα. Παραπάνω από 3 ετών δεν ήταν. Και γιατί μαμά αυτός ο μαλλιαρός, αυτός ο τριγωτός κάνει τη γυναίκα. Δεν ήξερε τι να απαντήσει η μαμά στο παιδάκι. Και αυτοί εδώ οι άνθρωποι τους επέτρεψαν και ψήφισαν να υιοθετούν παιδιά. Εντάξει, τα συμπεράσματα δικά σας. Διάλειμμα. Όνειρο live strip show. Κοντά μας και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε και σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις, με αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει και τις πιο απαιτητικούς σταμόνες του. Μόνο με 10 ευρουλάκια γενική είσοδο μαζί με το ποτάκι σας. Η νυχτερινή σας διασκέδαση ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show στην οδό Κολέτη 30 έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Κολέτη 30 έναντι παλαιού ΟΠΑΠ, πάρα πολύ εύκολο. Τηλέφωνο επικοινωνίας, ρεζερβέ και περισσότερων πληροφοριών για το Όνειρο Live Strip Show 2313 069 083. Σημειώσετε το και όσοι φίλοι έχετε στο σχέδιά σας στο άμεσο μέλλον να κάνετε κάποιο bachelor party, θα το καραγουστάρετε. 2313 069 083. 70 ευρώ η μπουκάλα ανά 5 άτομα, ό,τι ποτό επιλέξετε να πάρετε, και 2 κάρτες χορού για το γαμπρό, και 40 ευρώ η φιάλη κρασί και 2 κάρτες χορού για το γαμπρό, πάλι κουτραντάν. Και όσοι φίλοι επιλέξετε να πάτε έτσι με την παρέα σας, χωρίς να υπάρχει μπάτσα του φυσικά, παίρνει την παρέτσα, πάτε να γουστάρετε εκεί τον αισθησιακό και όχι μόνο χώρο. Με ένα δεκαρικάκι έχετε 2 πριβέ χώρους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που κλείνει κουρτίνα. Με ένα δεκαρικάκι μπαίνεις μέσα, παίζει το σλότο κομμάτι, πίνεις την ποτάκλα σου και αφήνεσαι στην φαντασίωσή σου. 2310-287-38 αράκια, οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το πρώτο θέμα. Απλά δεν γινόταν να μην δεν το συζητήσουμε. Εντάξει, είναι κάτι που πραγματικά έχει τρελάνει το 80% τουλάχιστον του ελληνικού λαού. Για να μην πω το 90% και με πείτε γραφικό. Λοιπόν, πόσο είμαστε στο 90%? Είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 22ο λεπτό. Πολωνία-Κολομβία 0-3. Πάρτι της Κολομβίας, πραγματικό πάρτι σήμερα, και ποιος το περίμενε αυτό το σκορ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να το μαντέψουν πάρα πολύ αυτό το 0-3. Απρόβλεπτο Μουντιάλ γενικώς. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, τι έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου, φιλάρετε. Έχω προβληματιστεί με αυτό που διάβασα σχετικά με το πώς θα γίνει η διαδικασία για να βγει πρόεδρος στην Super League. Ναι. Δεν μ' αρέσει οι λέξεις. Αυτές δεν είναι ελληνικές και είναι το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει ξένες ονομασίες. Όλες οι χώρες έχουν τα ονόματα στη γλώσσα τους, εκτός από εμάς. Είναι τραγικό, με την αλήθεια. Πώς είναι το κανονικό όνομα? Είναι και έτσι την ξέρω. Μπράβο. Λοιπόν, ο πρόεδρος θα προταθεί, ένας λέει από τον Ολυμπιακό και ένας από την ΑΕΚ. Βαγγέλης Μπαταγιάννης από τον Κόκκινο
και Πέτρος Καϊμακάμης από την ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Και Μάκης Γκαγκάτσης από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Όχι, ο Μάκης Γκαγκάτσης... Ναι, δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι ο Μάκης Γκαγκάτσης. Παρότι συγκέντρωνε, συγγνώμη λίγο, παρότι συγκέντρωνε την προτίμηση της συντριπτικής πραγματικά πλειοψηφίας των ομάδων της Λίγκας, αποφασίστηκε να μην κατέβει. Άρα, παράλληλα να μην αναλάβει ο ΠΑΟΚ την ευθύνη της διακυβέρνησης, ως υποψήφιος πάντα ο Μάκης Γκαγκάτσης, έτσι. Δεν κατεβαίνει ο Μάκης Γκαγκάτσης, παρόλο ότι τον προτιμούσαν. Ωραία. Γιατί δεν κατεβάζει ο ΠΑΟΚ μια τρίτη λύση, που να είναι από μια άλλη ομάδα, μικρότερη, τέλος πάντων μικρότερη, μεγαλύτερη, μπορεί να παρεξηγηθούν και κάποιοι, μια άλλη ομάδα τέλος πάντων, που να μπορεί να δεχτεί, να δεχτεί κάποιος από αυτούς να μπει υποψήφιος. Τι μπορεί, να, τι μπορεί να κάνει, θα σε ρωτήσω γιατί κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να ψηφιστούν δηλαδή ή ο ένας ή ο άλλος. Σωστό αυτό που λες, αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι δύναμη έχει ο πρόεδρος της Super League? Ποιον μπορεί να επηρεάσει, τι καταστάσεις μπορεί να επηρεάσει? Αναστάσια, το πρόβλημά μας είναι ότι ανά πάσα στιγμή δημιουργείται κλίμα. Δηλαδή τώρα άμα ψηφίσει ο ΠΑΟΚ υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί κάτι τέτοιο λέει εκεί μέσα το άρθρο, και δεν μου αρέσει αυτό, όχι. Δεν θέλω ούτε λευκό να ρίξει. Θέλω να είναι δημιουργική η διοίκηση. Να προτείνει. Και αν δεν μπορεί να το κάνει με δικό της μέλος, ας το κάνει με ένα άλλο μέλος. Και είναι και πιο δίκαιο να το κάνει με άλλο μέλος. Γιατί πρέπει να προωθούνται και οι υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Στο κάτω κάτω της γραφής, ανά πάσα στιγμή ο πρόεδρος μπορεί να πει κάτι και θα δεις ότι θα κοινοποιείται αυτό που θα λέει. Ότι έτσι είναι τα πράγματα για τη Λίγκα, έτσι είναι τα πράγματα για το πρωτάθλημα. Δεν μιλάς λάθος. Πολύ σωστά μιλάς, φιλάρετε μου. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας πολύ πιο χαμηλότερος από εκεί που ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενεργοποιηθεί για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Συμφωνώ. Όμως δημιουργούνται κάποιο είδους εικόνες που πολλές φορές δημιουργούν την αίσθηση του ισχυρού. Ναι. Δηλαδή, από όλες τις μεριές λέει, να ορίστε, αυτός έχει το πάνω χέρι γιατί έβγαλε το δικό του. Ωραία. Να σου το πω διαφορετικά. Αυτοκίνητο είναι και το Lamborghini, αυτοκίνητο είναι και το Lada Samara. Οδός είναι και η Τσιμισκή, οδός είναι και η Ολυμπιάδος. Ναι. Κατάλαβες, υπάρχουν δηλαδή τα πρωτεύοντα, υπάρχουν και τα δευτερεύοντα και τα τριτεύοντα και τα λοιπά. Εγώ θα ήθελα ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί, να ενεργοποιηθεί και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι για να έχει εύνοια, για να έχει το 50-50, κάτι που δεν είχε πέρσι, σε διαιτητικά θέματα και σε δικαστικές αποφάσεις. Γιατί από ό,τι είδαμε, το πρωτάθλημα πλέον δεν παίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζεται στις δικαστικές αίθουσες και στη νομική υπηρεσία που έχει η κάθε ΠΑΕ. Και γιατί να μην έχει την πλειοψηφία αυτών που ουσιαστικά είναι ουσιαστικά μαριονέτες. Ναι. Δηλαδή, σωστό, οι πιο πολλές ομάδες αναγκάζονται να λειτουργούν σαν μαριονέτες. Πήγε να γίνει πέρσι μια κίνηση που είπαν ότι εμείς από τις 16 οι 12 ομάδες θα είμαστε μαζί, οι μικρομεσαίες όπως θες και να τις πει κανείς. Ναι. Λοιπόν, εφόσον ισχύει αυτό ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα τρίτο πόλο, ας τον ενεργοποιήσει ο ΠΑΟΚ. Και μ' αρέσει, δηλαδή αυτή η διοίκηση αξίζει να το κάνει αυτό το πράγμα. Εφόσον θέλει το 50-50, μπορεί να πάρει με το μέρος της περισσότερες ομάδες από αυτές που εξαρτώνται. Δηλαδή κάποια ώρα χρειάζονται να γίνονται κάποιες σωστές πολιτικές εκεί μέσα. Αυτό δεν μ' άρεσε σαν κίνηση, αν συμβεί. Δεν μ' αρέσει να έχουν τη δημιουργική μεριά μόνο ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μήπως με αυτή την κίνηση... Μήπως με αυτή την κίνηση... Συγγνώμη λίγο. Να καταθέτουμε πρόταση, όχι να ακολουθούμε. Σωστό αυτό που λες, αλλά μήπως με αυτή την κίνηση ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει την οριστική ρήξη που έχει με την πλευρά Μελισσανίδη. Ναι, ναι, συμβαίνει. Και καλώς να συμβεί. Mm. Και καλώς να συμβεί και επιτέλους ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να γίνει. Ό,τι έγινε καλώς έγινε, γιατί υπήρχε ένα μονοπόλιο πανίσχυρο. Δεν μπορούσε να το πολεμήσει κανείς μόνος του. Ενώθηκαν λοιπόν για να το σπάσουν αυτό το μονοπόλιο. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται. Ας πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και ας ξεκινήσει ο καθένας
να διεκδικεί τουλάχιστον την ισονομία. Αυτό που χρειάζεται να είναι το αυτονόητο δηλαδή. Μάλιστα. Ισονομία για όλους. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει να γίνει και έτσι είναι το σωστό. Να υπάρχουν κανόνες που να εφαρμόζονται, αλλά να μπορεί να υπάρχει και παραγωγική διοίκηση. Η διοίκηση δεν μπορεί να ακολουθεί τα γεγονότα. Πρέπει να παράγει γεγονότα. Αν δεν γίνει αυτό, να βρεθεί άτομο να το κάνει. Μάλιστα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να μένουμε πίσω πλέον. Έχουμε δύναμη και αυτή τη δύναμη πρέπει να τη δείξουμε. Ο Σαββίδης δεν κάθεται πίσω για να ακολουθεί τα γεγονότα. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι, αν δεν το αντέχουνε, δεν με ενδιαφέρει αν θα φύγουν ή όχι, ας πάρουν και άλλο άτομο. Δεν νομίζω να αρνηθεί να έρθει και άλλο άτομο, αλλά να είμαστε πιο δημιουργικοί, πιο αποτελεσματικοί. Αυτό θέλω. Θα δούμε αύριο. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί. Αυτά τώρα το ποιος ακολούθησε ποιον και τι έγινε δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά με ενδιαφέρει όμως το αποτέλεσμα σε σχέση με την ομάδα μου. Ναι, πάντως τρεις είναι οι ισχυροί αυτή τη στιγμή και για να βγει ο ένας πιο ισχυρός χρειάζονται οι δύο από τους τρεις. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι συμμαχίες, ποιοι θα... Δεν το δίνω τόσο εγώ προσωπικά, έτσι μπορεί να είμαι λάθος. Συμφωνώ σε αυτό που λες 100%, αλλά δεν το δίνω τόσο μεγάλη σημασία για το αν θα έβγαινε ο Γκαγκάτσης πρόεδρος στη Super League. Άλλο είναι που με καίει εμένα. Αυτοί που θα ορίζουν τους διαιτητές, γιατί εγώ βλέπω ότι τον Κομίνη τον ξανέχουν στους πίνακες, και αυτό είναι σκάνδαλο, είναι ήττα. Είναι μεγάλη ήττα για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη ήττα για τον ΠΑΟΚ. Αν ισχύσει τελικά και ο Κομίνης παίξει κανονικά. Θα είναι μια πραγματικά, πώς να το πω, ταπεινωτική ήττα. Ο άνθρωπος που, σου έκλεψε και χάρη στο πρωτάθλημα στο Γατούλη, αυτός ο κύριος που τον ψάχναν θεοί και δαίμονες και δεν πήγαινε να καταθέσει και κατέθεται με mail και τα λοιπά και έλεγε και ψέματα, να τολμήσει να ξανασφυρίξει. Θα είναι ό,τι χειρότερο για τον ΠΑΟΚ. Είναι γενικά για το πρωτάθλημα. Ράς το πρωτάθλημα. Είναι ένας άνθρωπος. Εδώ μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που του έκλεψε αυτός ο Στυλιάρας και ο Ποντίκης, του κλέψε το πρωτάθλημα. Μα και γελιοποίησε την νομική λειτουργία ενός κανονισμού. Δηλαδή ουσιαστικά δεν επέτρεψε σε καμιά περίπτωση να λειτουργήσει κοινή λογική. Ποιος νοιάζεται, ρε φιλάρετε. Που είδαν όλοι. Ποιος νοιάζεται, ρε φιλάρετε. Είδες την ανακοίνωση της Original. Την είδες. Πάμε να αποτρελάνουμε, λέει, εντελώς τον Λουτσέσκου. Πρωταθλητές μας βρήκε η χρονιά που πέρασε. Άκου τώρα. Και δεν τρέπονται. Ναι. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Original. Πρωταθλητές θα μας βρει και η χρονιά που θα έρθει. Πρωταθλητές θα μπούμε σπίτι μας. Άκου τι λέει. Γιατί γουστάρουμε να βλέπουμε τον Κυρσάβα να γκρινιάζει. Για να αποτρελάνουμε εντελώς τον Λουτσέσκου. Έτσι πονάει γι' αυτό. Αυτή, ναι, αλλά βλέπεις, λέει, οι πρωταθλητές μας βρήκε η χρονιά, σε πουλάει και τρέλα. Πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν, σε πουλάει τρέλα η πιο φανατική οπαδή της ΑΕΚ, ο Original 21. Καταλάβες, αυτά δεν είναι τυχαία. Ούτε μπορεί να τα σκεφτεί μοναχή τους. Αυτή είναι καθοδηγημένη. Είναι καθοδηγημένη για να βγάλουμε. Αυτό που δεν έχει γίνει ποτέ μέσα στον ΠΑΟΚ. Επιτέλους. Μπόρεσε να δημιουργήσει ένα πόλο αντίστασης σε σχέση με την προπαγάνδα την αθηναϊκή. Για πρώτη φορά οι Αθηναίοι ήταν υποχρεωμένοι να ακούνε πράγματα πολλές φορές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Και αυτό πονάει. Και καλά θα κάνει να πονάει. Δεν μας πειράζει. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Αλλά εμένα τέτοιου είδους άνθρωποι χρειαζόμαστε τέτοιους είδους ανθρώπους. Τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορέσουμε να τους βάλουμε να υπάρχει φωνή, ρε παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει φωνή. Μόνο μεταξύ μας τα λέμε. Από τη Λάρισα και κάτω δεν υπάρχει φωνή. Συγκριτικά με το παρελθόν, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει βήματα βελτίωσης και η φωνή του ακούγεται πιο δυνατά από ότι όταν ήταν η διοίκηση πρωτοδικίου Ζαγοράκη και Βρίζα. Που δεν τους υπολόγιζε κανένας. Έχει δίκιο. Αλλά δεν φτάνει. Θέλει κι άλλο. Καλά, ναι, θέλει ακόμη περισσότερο. Να μπορεί να υπάρχει αυτή η φωνή κάθε εβδομάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γίνονται κινήσεις και ήδη κάποιοι οι οποίοι άγονται και φέρονται ανάλογα με το που υπάρχει το πουγγί αρχίζουν και γέρνουν προς τον ΠΑΟΚ και εμένα με ευχαριστεί αυτό γιατί κάπου πρέπει να ισορροπήσει κάποια ώρα. Μπορεί αυτοί να έρθουν πιο γρήγορα από τους νορμάλ ανθρώπους που δεν πηγαίνουν με αυτόν τον τρόπο.
Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει πραγματικά να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο σωστή, για μένα είναι βήματα. Δηλαδή αυτό που είπες Αναστάση για το διαιτητή και για τη διαιτησία είναι σίγουρα το καθοριστικότερο μέσα σε ένα πρωτάθλημα. Ναι, αλλά και αυτό που ανέφερες και εσύ και πολύ σωστά το ανέφερες, παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Μπορεί να είναι δευτερεύον, ναι, αλλά παίζει το δικό του ρόλο. Ναι, αλλά σίγουρα αυτό που μπορεί κανείς να διεκδικήσει, ειδικά για τον Κομίνη, είναι όχι για τα δίκαια του ΠΑΟΚ, για τα δίκαια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν μπορεί κάποιος να σε κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια σου, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να λέει πράγματα που δεν μπορούν να ισχύσουν. Φιλάρετε. Αυτόν τον άνθρωπο τον ξαναβάλεις. Εξέλαβα. Έκανε τραγικά λάθη, δηλαδή. Ναι. Εδώ για ένα σφύριγμα μόνο, σε ένα τελικό κυπέλου, τον άνθρωπο τον εξαφανίσανε. Είναι δυνατόν ο Κομίνης να παραμένει? Κι όμως είναι. Εξέλαβα το νόημα που ήθελες να περάσεις, αυτό που ανέφερες, όταν έβαλα την ώρα που συζητούσες λίγο προέκταση στη σκέψη μου. Και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Ότι πρέπει να υπάρχει πολυφωνία παντού και να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο παντού. Το επεξεργάστηκα λίγο την ώρα, τη διάρκεια που μιλούσες, όταν έβαλα κάποια στιγμή προέκταση στη σκέψη μου σε αυτό που έλεγες και κατάλαβα το νόημα για το οποίο το προβάλλει η σημερινή εκπομπή και το έκανες πρώτο θέμα. Έχεις δίκιο απόλυτο. Πραγματικά χάρηκα όταν άκουσα ότι ο ΠΑΟΚ είχε προτάσεις και για το ΒΑΡ και για άλλα πράγματα μέσα στο πρωτάθλημα και στο προηγούμενο ακόμα, όχι σε αυτό που μας πέρασε, και πριν από 2 χρόνια. Είχε κάνει προτάσεις για να πάει καλά το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό, να είσαι μπροστά. Να είσαι μπροστά και να ανοίγεις δρόμο, ο οποίος να είναι σωστός, έτσι. Αυτό αξίζει και αυτό θέλω. Θέλω να συνεχίζετε. Ελπίζω να μην με ζωρίσουν αύριο, γιατί αύριο θα γίνει αυτό. Και είμαστε απλά ουραγοί. Δεν μας αξίζει να είμαστε ουραγοί, ούτε στο τάβλι. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Για χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή με τον Ιβάν Σαββίδη, είναι ουραγός. Απλώς το θέμα είναι να είναι πρωτοπόρος σε αυτές τις αποφάσεις που θα έρθουν. Με μεταφορική έννοια το είπε. Α, εντάξει. Ο φιλάρετος. Εγώ κατάλαβα τι ήθελε να πει. Ότι παντού πρέπει να ακούγεσαι, παντού πρέπει να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, παντού πρέπει να σε ρωτάνε πριν κάνω οτιδήποτε. Ναι. Είτε είναι Super League, είτε είναι ΕΠΟ, είτε είναι ΚΕΔ, είτε είναι τα κέρατα τα δίφορα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Δεν περίμενε. Πρόντο. Μας άφησε. Έπεσε ο φίλος. Δεν πειράζει. 23-10, 2-87 και 3-8. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και σας περιμένουν. Να μεταφέρουμε και τα σχόλια τα οποία έκαναν στελέχη του ΠΑΟΚ μετά την απόφαση για να παραμείνει ο Κομίνης μέσα στις πίνακες. Μεταφέρουμε. Λέει, γενναία και αναγκαία η εκαθάριση των πινάκων διαιτησίας από την πλειοψηφία των διαιτητών που στιγμάτισαν με τις αποφάσεις τους και τη στάση τους τόσο το προηγούμενο όσο και το παλιότερο από τα αθλήματα. Η πλήρης αξιοπιστία των πινάκων θα ερχόταν και με τη διαγραφή και του Γιώργου Κομίνη και θα ήταν λογικό εφόσον κατατομήθηκαν οι δύο άλλοι υπεύθυνοι της ακύρωσης του γκολ του Βαρέλα. Στη Λιάρα Ποντίκη λέει. Ναι. Mm. Ότι θα ήταν 100%. Ναι. Ποιος τα λέει αυτά? Στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στελέχη, εκπρόσωπος τύπου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικά το αναφέρει. Ναι, στελέχη της, άνθρωποι που είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Λίγο βιτάμ δεν είναι αυτές οι δηλώσεις? Για όλο αυτό το κακό που έχει κάνει αυτός ο κάκιστος διαιτητής. Για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Νομίζω είναι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και όχι, ναι, για. Ναι, δεν χρειάζομαστε όμως, νομίζω ότι η δεδομένη φάση επικοινωνιακά τρίκ. Χρειαζόμαστε ουσιαστικές δηλώσεις, οι οποίες θα είναι καυτές. Θα είναι αποφασιστικές και θα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ της σηκώνει μήκα στο σπαθί τους αυτό που λέει. Γιατί πάρα πολύ απλά μας έχουν κλέψει ένα πρωτάθλημα αυτοί οι κύριοι και συνεχίζουν να σφυρίζουν. Οκ, είναι απλά τα πραγματάκια. Μπουνιά στο μαχαίρι λοιπόν. Χωρίς τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα δεν γίνεται. Αν δεν φύγει λοιπόν αυτός από τους πίνακες διαιτησίας, δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Κάντε ό,τι γουστάρετε.
αυτός μου λίστεψε, μου έκλεψε ένα πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια μου που έχω να το πάρω 33 χρόνια. Αυτός, ο Ποντικοαρουραίος, ο Στυλιάρας, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Αρετόπουλος, ο Όσκαρ και κάποιοι με τις αποφάσεις τους. Κλέψαν από τον ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Και σε μικρότερο ποσοστό το χάρισε και ο ΠΑΟΚ αυτό το πρωτάθλημα. Να μην λέμε μόνο για τους άλλους, έχει μεγάλη μερίδα ευθύνης και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στα όσα συνέβησαν. Δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν ψηλιασμένος, δεν ήταν δυνατός εκεί που έπρεπε για να ανταγωνιστεί τους πράσινους, τους κίτρινους και τους κόκκινους επιστήμονες. Γιατί οι επιστήμονες φέτος δεν ήταν μόνο κόκκινοι. Ήταν και κίτρινοι. Ήταν και κίτρινοι. Ήταν και λίγο πράσινοι. Χαμπάρι δεν την πήρατε. Πράσινος δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Είναι και ο Λεβαδιακός. Χαμπάρι δεν την πήρατε. Το τι έγινε. Κατάλαβες, Στέλιο Παντωνίου? Κατάλαβα. Λοιπόν, θα κάνουμε το διάλειμμα των 11, Βασίλη, γιατί ξεφύγαμε. Θα επανέλθουμε πάλι με τα αγωνιστικά θέματα του ΠΑΟΚ. Θα σας προβληματίσουμε λίγο εδώ με το Στέλιο τον Παντωνίου για το υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα σας ενημερώσουμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές που ακούγονται. Μείνετε εδώ συντονισμένοι σε 107,4 στον FM, στις ασπρόμαυρες πτήσεις. Σε 5 λεπτάκια από τώρα ερχόμαστε. Θα σας απαντήσουμε στο 2310-287-3 οχταράκια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούν την εκπομπή αλλά γουστάρουν ταυτόχρονα και παράλληλα. Break. Εδώ είμαστε. Συντροφιά παρέτσα, θα πάμε μέχρι και τις 12. Εδώ είναι και το όνειρο live strip show. Αισθησιακό hot show στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε και σας περιμένει να ζήσετε κάτι διαφορετικό, μοναδικό, με πριβέ καταστάσεις, με αξέχαστα bachelor party και πολλές ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει και τους πιο απαιτητικούς θαμώνες του. Μόνο με 10 ευρουλάκια είσοδο, αλλά και το ποτό μέσα στα 10 ευρουλάκια. Η νυχτερινή σας διασκέδαση ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show. Θα το βρείτε στην οδό Κολέτη 30, έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και ρεζερβέ για τα bachelor και για να κλείσετε τραπεζάκι για την παρέα σας, να περάσετε μοναδικά στο φίλο μου του Μανώλη στο Όνειρο Live Strip Show. 2313-069-083. Με 10 ευρουλάκια επίσης έχετε 2 πριβέ χορούς. Καλά ακούτε, με 10 ευρώ 2 πριβέ χορούς στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που τραβάς και το κουρτινάκι. Και φυσικά για τα bachelor, 70 ευρώ η φιάλη ανά 5 άτομα και 2 κάρτες χορού κουτραντάν για τον τυχερό γαμπρούλι, ή 40 ευρώ μπουκάλι κρασί για 5 άτομα πάλι και 2 πριβέ χορούς κουτραντάν, 2 κάρτες χορού για τον γαμπρό, τυχερός ο γαμπρός εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα ψιλοδύσκολα τον κόβω. Την επόμενη μέρα κρεμιέται. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος τι έγινε με το όνομα της Μακεδονίας. Αν επικυρώθηκε, αν είναι επίσημο. Δεν είναι επίσημο, να πούμε. Όχι, υπογράφτηκε η συμφωνία των δύο πλευρών. Και πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Εξήγησε λίγο. Ναι. Αυτό το οποίο υπογράφηκε, πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσει και από τις δύο βουλές. Και από τη Βουλή των Σκοπίων και από την Βουλή των Ελλήνων. Οι οποίοι οι Σκοπιανοί πρέπει να θεωρήσουν και το Σύνταγμά τους. Να αναθεωρήσουν πράγματα μέσα στο να εξαλειφθούν οι προθέσεις αλεκτροτισμού, ναι, διεκδικήσεων κτλ. Αυτά. Και μόλις γίνουν όλα αυτά, τότε θα κληθεί και η Ελλάδα να το περάσει και αυτό από τη Βουλή της. Και μετά από εκεί και πέρα, εφόσον γίνουν όλα αυτά, τότε θα μπορέσει να έχει τις προϋποθέσεις να μπει και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δρόμο. Αλλά έχει μέλλον η υπόθεση. Έχει ψωμί η υπόθεση ακόμα. Έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό το πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Ντροπή νιώθουμε και γι' αυτό. Εμείς τουλάχιστον, εμείς εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, οι γνήσιοι Μακεδόνες, οι αρσενικοί, οι original Μακεδόνες, όχι οι ημιτασιών, νιώθουμε ντροπιασμένοι, νιώθουμε προδομένοι. Πραγματικά έχουμε μεγάλη οργή, μεγάλη αγανάκτηση, μεγάλο σκασμό μέσα μας για το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας, για το ξεπούλημα της πατρίδας μας.
Για να δούμε τι θα δούμε και για αυτό το, το συγκεκριμένο θέμα. 23-10-287-38 οι γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Να δούμε λίγο τα σημερινά αποτελέσματα στο Μουντιάλ. Ναι, να τα δούμε. Τι έγινε, Στέλιο, σε φρυδιάζω ώρες, το ξέρω. Όχι, δεν πειράζει. Σήμερα ήταν μία από τις πιο παραγωγικές ημέρες στο Μουντιάλ με τα περισσότερα γκολ. Και νομίζω... 5-0 ημίχρονο η Αγγλία. 5-0, ναι. Και μετά, ας πούμε, λες, βάλουν άλλα 5. Ήταν 6-1 ηλεκτρικά. Ναι, 6-1. Ήταν καταιγιστική η Άγγλια. Με τον Παναμά. Με τον Παναμά, με έναν Παναμά ο οποίος... Τι αυτά, ρε. Ο οποίος μετά το 2-0, με το γκολ που βάζουν και το πέναλτι που δίνεται, μετά πιο πολύ είχαν το μυαλό του να διαμαρτυρηθούν. Ο Βαλτεράμα, ήταν καλά ο Βαλτεράμα, ήταν ο... Είχα πλάτη, δεν είδα. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Μετά το 2-0 και μετά το πέναλτι το οποίο έδωσε ο διαιτητής, οι Παναμέζοι είχαν πιο πολύ το μυαλό του να διαμαρτυρηθούν στον διαιτητή παρά στο να παίξουν και εκεί ήταν όπου τους... Χάθηκε η μπάλα. 5-0 ημίχρονο. 5-0 ημίχρονο. Και τελικό σκορ 6-1. Νομίζω ότι είναι από τα πιο μεγαλύτερα σκορ στην ιστορία του Μουντιάλ. Του Μουντιάλ, ναι. Το 6-1. Με την Αγγλία πλέον να ισοβαθμεί σε όλα με το Βέλγιο για την πρωτιά του ομίλου. 8-2 είναι. Ναι, 8-2 είναι τα τέρματα και για τις δύο ομάδες. Θα γίνει μεγάλη μάχη για την πρωτιά. Ποιο είναι τα επόμενα μας, θυμάσαι? Παίζουν μεταξύ τους. Α, μεταξύ τους. Βέλγιο-Αγγλία. Ναι. Αυτό το μάτς δεν χάνεται. Πότε είναι? Τώρα η ημερομηνία. Εντάξει. Απλά δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Και αν έρθει ισοπαλία. Ναι. Γιατί ισοβαθμούν σε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Θα μετρηθεί, όχι. Πρώτα θα μετρηθούν το ποιος έχει περισσότερες κίτρινες κάρτες και ποιος έχει κόκκινες. Ναι. Και αν και σε αυτά είναι ισόβαθμοι, τότε θα γίνει κλήρωση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή και θα συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, Τρέλιας. Ποιος είναι? Έλα, ο Ντάνης είμαι, ρε. Γεια σου, ρε Βαγγελάκη, τι κάνεις? Τι κάνεις, ρε? Καλά, αγόρι μου. Καλά. Τι λέει, πάω καρά φέτος? Καλά, ρε Βαγγελή, καλά, εσύ? Δεν με λέει Βαγγελή, ρε, Ντάνη με λένε, ρε. Α, ο Ντάνης είσαι, ρε. Ρε. Έλα, ρε, δεν φοράω τα γυαλιά και δεν ακούω σήμερα, ρε. Δεν φοράω τα γυαλιά, δεν ακούω καλά. Τώρα πίνω την πύρα, μεγάλο μαγαζί. Αμα, δύσκολα είμαστε. Τρίτη πύρα πίνω τώρα. Τρίτη πύρα. Ναι, τρίτη είναι. Αμα, Δευτέρα δεν ήπιες, ρε. Δευτέρα δεν ήπιες. Έλα εδώ στο μαγάζι του Πόλου, πιούμε καμιά πύρα, ρε. Πού είσαι, στο Σταύρο είσαι? Στο χωριό είμαι, ρε. Ναι, στο Σταύρο δεν είναι? Πώς το λένε τον Ταβερνιέ? Πιανού? Το Σταύρο, ρε. Σταύρο, ποιος μας μίλησε την άλλη φορά? Α, όχι, κοίτα, ρε. Να τους κοίτα. Ρε, ένα μαγάζι στο χωριό είμαι, ρε, Ταλκά. Ναι, ρε, πώς το λένε, ρε, αυτό που έχει το μαγάζι σου? Πώς το λένε το μαγάζι το δικό σας, ρε? Όχι, αυτόν τον ιδιοκτήτη. Πώς? Σοζόπολη. Πώς το είπες? Μεζοδόπολη, λέει. Μεζοδόπολη. Ναι, ναι, ναι. Από όλοι με μεζέδες δηλαδή. Ε? Κοπελιά ήταν αυτή που σου είπε το μαγαζί. Δεν σ' ακούω καλά, ρε. Έλα, μ' ακούς τώρα? Ναι, βγάλω λίγο το ακουστικό. Τι είμαι, με καμιά βουλγάρα είσαι, βουλγάρα, γυναίκα άκουσα. Όχι, ρε, καλό μαγαζί, έλα, μια βολτά. Α, με εδώ πολλέ. Τούμπα Κιλκής είσαι. Σοβαρός είναι αυτό. Τούμπα Κιλκής. Τούμπα Κιλκής. Σοβαρό το μου είναι, εντάξει, δικός μας είναι. Πω, δεν βγάλω. Έλα, ρε, μ' ακούς. Σ' ακούω, ρε. Πού είσαι, στην Τούμπα? Τούμπα, Κιλκής, ναι. Πάω στην άλλη Τούμπα, εδώ πιο κοντά είμαι. Για Τούμπα, Θεσσαλονίκη, δεν πας κάπου. Έλα, ρε, εντάξει, θα πιω και εγώ 4-5 μπύρες και θα μιλάμε στο τηλέφωνο. Εσύ στην Τούμπα και εγώ στην Τούμπα. Ρε, για τι ρόγγι στην τηλεόραση? Στην τηλεόραση? 12, 12 και 10. Με τον Αυτόπουλο μαζί σου? Όχι, ρε, στο TV 100, λέω τις ειδήσεις. Τράβω μια σφαλιάρα τώρα από το πού μαζί. Έφυγε, εδώ ήταν. Δεν τον πάω, ρε, τον βλέπω και πρώτα ανάποδες, δεν ξέρω γιατί, ρε, με τον Τζόρταν μάθατε, γιατί... Ποιο να? Με τον Τζόρταν. Το μόνο Τζόρταν που ξέρω είναι ο Κύκλοπας, φίλε, εγώ, δεν ξέρω κανέναν άλλο. Ο Τζόρταν φιλαράκι μου, φίλε. Ποιος? Είναι και γάμω τα παιδιά να πούμε, είναι παλίκαρος για μένα. Δεν το ξέρω τον είναι κύριο. Είναι και στο όνομα του, είναι παλίκαρος για μένα. Επειδή τον ακούω τώρα δύο χρόνια κάτι, το για τον Τζόρταν. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, ποιον λες, δεν κατάλαβα. Πότε μπορείς να έρθεις από την Τουμπά, Όποτε θες, ρε. Όποτε κουστάρεις. Τώρα θα προλάβω, δεν μου λες. Άμα 12 η ώρα κλείνω την εκπομπή. 12 κλείνω την εκπομπή. 12.30 θα είμαι εκεί. Πού, στο χωριό το δικό? Όχι, στον Όλυμπο. Να μάσουμε μανιτάρια. Στο χωριό το δικό σου, ρε, πού, αφού με λες να έρθω. Κανόνισε, έλα, άντε, περιμένω, έξω κλείτο. Άμα μπερδευτείς, πάρε κάμα αναπάντητη. Εντάξει, ρε. Μεζέσαι, έβαλε η κύρα Σταυρούλα. Πώς? Μεζέσαι, έβαλε η κύρα Σταυρούλα εκεί. Όχι, μπήρα πίνω σκέτη. Τι σκέτη? Σκέτ μπύρα πίνω. Καλά, ρε, μπύρα χωρίς μεζέ είναι κατούρημα χωρίς κλάση μου. Πλάκα μου κάνεις. Άρα
άμα θες ρωτώ μαγάζι εδώ, δίπλα μήνε, μα δεν ρωτά τον. Μπήρα Πινοσχέτ. Μεγάλο παξιμάδι είσαι, ρε. Μεγάλο παξιμάδι. Τρελιά. Έλα. Έλα μια βόλτα από εδώ, ρε. Θα έρθω, ρε, πάρω τον Καβαδία εδώ, τον Ιχολίπτη, τον Βασίλη και τον Στελάκη και θα έρθω. Τι ώρα τελειώσει το ραδιοφωνό? Ένα, 12 το πρωί θα τελειώσουμε, 12 μισά είμαστε εκεί. 12 ώρα το πρωί θα τελειώσει και 12 μισά είμαστε εδώ. Ναι. Μια χαρά δεν είναι. Θα προλάβεις να έρθεις. Θα έρθω εγώ, ρε, μη στεναχωριέσαι. Άντε φύγε, κάτσε εκεί να πεις την πύρα εκεί με την κυρία Ευανθία, πώς τη λένε. Εντάξει. Το κινδύνο το έχεις, έτσι. Το έχω, ρε, πώς δεν το έχω. Να χαρώ το. Φύγε, τι είναι εμείς το δικό σου. Τι. Θα καλώ στο Λίπερο, όπως θα σας γράψω. Γράψτο, γράψτο. Λέγε, γράψτο. Για γράψω ένα τηλέφωνο. Για λέγε, 6-0-31. 6-0-31. Ναι. 6-0-31, πού είναι αυτό, ε. Από το Καράκας παίρνω εγώ. Λέγε. Πόσο? 6-0-31, 502. 502. 205. 205. Το γράψες 6-0-31, 502, 205. Οκ. Okay. Άντε, καλή ανάσταση να έχουμε. Χαιρετίσματα σε όλους εκεί, φιλιά. Οκ. Okay. Περιμένω, κανόνισε. Ναι, ρε Βαγγέλη, τα είπαμε, άντε. Ρε Βαγγέλη, Ντάνη με λένε, βρε Βαγγέλη. Ρε Ντάνη, το ίδιο είναι, ρε. Τι πρωί. Τι Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο πρωί, ρε. Άντε, κρέας μπαίνει, κρέας βγαίνει και το βούτυρο δικό μας. Έφυγες, φιλιά. Χαρά το φίλο, μάτε. Άντε, αγουράκι, μάτε. Ρούφα και την πήρα και πρόσχετα δρομολόγια στην τουαλέτα. Και πάνω από συνεδρόσασταν. Δεν γίνονται αυτά. Τις τελευταίες εμφανίσεις ή τις εμφανίσεις του, τις τελευταίες, υπήρχε μια επικοινωνία. Κλείς το μαγνήτη. αλλά πρέπει να πάμε στον Παλαβιάρη αυτό μια μέρα. Θέλω να το γνωρίσω πραγματικά. Δεν γίνεται αυτό. Το φέρω εδώ εκπομπή. Άμα να πάμε εκεί, το φέρω εδώ. Θα έχει πλάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Πες λίγο και τα. Ναι, να πούμε και τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια. 6-1. Αγγλία Παναμάς. Αγγλία Παναμάς. Με ημίχρονο 5-0. Απίστευτο. Και η Ιαπωνία Σενεγάλη 2-2. Ματσάρα. Ματσάρα. Αυτή ήταν ματσάρα πραγματικά, το είδα. Κάτσε καλά και δύο φορές προηγήθηκαν οι Σενεγαλέζοι. Και δύο φορές ισοβαρίστηκαν. Δύο φορές ισοβαρίστηκαν. Εντάξει, και το Πολωνία-Κολομβία το 0-3. Με την Πολωνία η οποία είναι πάρα πολύ κακή απέναντι στους Κολομβιανούς. Να πούμε και τα αυριανά παιχνίδια. Έχουμε και αύριο παιχνίδια, μισό λεπτάκι εδώ να κάνω τα θέματά μου. Βασικά τέσσερα παιχνίδια έχουμε. Έχουμε δύο παιχνίδια στις 5 η ώρα, Ουρουγουάι-Ρωσία, στις 5, ωραίο μάτς είναι αυτό. Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος και αυτό στις 5. Έχουμε τον Ουάρντα, τον φίλο μας εκεί. Πώς γίνεται αυτό, δύο παιχνίδια, πρώτη φορά νομίζω γίνεται. Ναι, πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και άλλα δύο παιχνίδια στις 9. Ιράν-Πορτογαλία, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος και Ισπανία-Μαρόκο και αυτό στις 9. Νομίζω πιο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι αυτό της Ουρουγουάης με τη Ρωσία, το που είναι στις 5, το πιο ενδιαφέρον. Αυτά. Ωραία. Πάμε λίγο και στα νέα του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τεστάρει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Καθημερινά τους έχει βάλει σε ρυθμούς προπονήσεων γιατί ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Τρίτη ημέρα νομίζω σήμερα της προετοιμασίας, η οποία περιλάμβανε οικογενειακό δίτερμα με αρκετά γκολ στο σημερινό απογευματινό πρόγραμμα της ομάδος. Σε όλο το γήπεδο με δύο εστίες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Οικογενειακό διπλό στη σημερινή προπόνηση. Δοκίμασε δύο διαφορετικές εντεκάδες. Με μαύρα φανελάκια αγωνίστηκαν οι Ρέι, Χατσερίντι, Κρέσπο, Μάτος, Λιμιός, Χαρίσης, Ελ Καντουρί, Βιερίνη, Αλάμπρου, Σάχοφ και Κουλουρίς. Από την άλλη πλευρά, με πράσινα φανελάκια αγωνίστηκαν οι Σιαμπάνης, Βαρέλα, Μαλεζάς, Λεβέκ, Μπίσες, Βαρκάνιας, Μαουρίσιο, Μιστακίδης, Ζαμπά, Κίτσιου και Πέλκας. Να πούμε ότι στην πορεία της προπόνησης άλλαξαν και οι δύο τερματοφύλακες, με τον Πασχαλάκη να πηγαίνει με τους μαύρους και τον Γλύκο με τους πράσινους. Στην προπόνηση του δικεφάλου να πούμε ότι βρέθηκαν πάρα πολλοί οπαδοί της ομάδος, όπως κάθε χρόνο. Νικητές ήταν οι μαύροι, η παίκτηση η πρώτη δεκάδα δηλαδή με τα μαύρα φανελάκια, και οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με άπειρες κάμψεις. Αυτή ήταν η τιμωρία για την ομάδα που θα έχανε. Καλά τα λέμε, καλά ψιλοχαμογελάμε, αλλά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε ο ΠΑΟΚ δεν έχει επιθετικό. Τι εννοούμε? Έχει βέβαια τον Ευθύμη Κουλούρη,
με αυτόν γίνονται οι δοκιμές, οι προπονήσεις, γιατί ο Πρίγιοβιτς είναι στο Μουντιάλ. Ο Πούκι ακόμα δεν υπέγραψε. Με τον Κόντε δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε. Οπότε ο Ράσβαν Λουτσέσκου τη δεδομένη στιγμή που κάνουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση είναι υποχρεωμένος να δουλέψει με τον Ευθύμη Κουλούρη και δεύτερο φορ τον Μιστακίδη. Ναι. Ο οποίος Μιστακίδης είχε δοθεί στον Παναθηναϊκό και δεν είναι, η καθαρή του θέση δεν είναι φορ. Του Μιστακίδη είναι να παίζει στα πλάγια. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ακούει στο όνομα επιθετικός για τον ΠΑΟΚ. Για όσο το γνωρίζετε, ο ΠΑΟΚ 25 σε ένα μήνα από τώρα παίζει επίσημο μάτς για τα προκριματικά του Champions League με τη Βασιλεία στο γήπεδο της Τούμπας. Σε ένα μήνα από σήμερα. Και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμος και ενισχυμένος ποιοτικά γίνεται. Αν θέλει να διεκδικήσει, που θέλει σίγουρα, την είσοδό του στους ομίλους του Champions League. Μιλάμε για ένα μικρό θαύμα αν τα καταφέρει, γιατί πρέπει να αποκλείσει τρεις ομάδες, έξι λοιπόν αγώνες. Τρεις ομάδες σε διπλούς αγώνες. Αρχής γενομένης με τη Βασιλεία, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι πάρα πολύ έμπειρη με το Champions League τα τελευταία χρόνια και θα είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο test drive για την εξέλιξη της φετινής πορείας της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αλλά είπαμε ότι για να κάνεις την υπέρβαση και για να πετύχεις κάτι το οποίο δεν έχεις πετύχει, χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζεται μεθοδικότητα, χρειάζεται πάθος, χρειάζεται τύχη, αλλά χρειάζεται πάνω απ' όλα προγραμματισμός και ποιότητα ποδοσφαιριστών. Ποιο είναι το μυστικό? Κρατάς τον βασικό σου κορμό, τον περσινό επιτυχημένο βασικό κορμό, και ενισχύει την ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στις θέσεις που ο ΠΑΟΚ πονά, στις θέσεις που χωλαίνει. Μία από αυτές τις θέσεις είναι και ο επιθετικός για τον ΠΑΟΚ. Στο κέντρο έχεις αρκετό κόσμο όσον αφορά την υπόθεση του Βέρμπλουμ. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω αργότερα αν θα γίνει κάτι. Αλλά θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι δεν χρειάζεται και τόσο πολύ ποδοσφαιριστή. Δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι είναι. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Ναι. Ο Μαουρίσιο. Κάνιας. Ο Κάνιας. Σάχοφ. Ο Σάχοφ. Χαρίσης. Ο Χαρίσης. Μουλέν. Μουλέν. Σουλέν. Τι Σουλέν. Πέντε. Αυτή. πάμε λίγο να δούμε πίσω. Πασχαλάκης, Ρέι, Γλύκος. Και Σιαμπάνης, ο οποίος ψιλοτραυματίστηκε το παιδί. Καλά είσαι πίσω. Έχεις πράγμα. Ναι, καλά είσαι. Να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Δεν μπορεί να κάτσουν και οι τέσσερις. Έτσι λέω εγώ. Και η λογική. Πάμε λίγο στα στόπερ. Έχεις Βαρέλα, Χατζερίντη, Κρέσπο και Μαλεζά. Αυτούς. Και έναν ακόμα. Πώς τον το ξένο που δεν έπαιξε ποτέ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Σε έτσι τελειώνει. Τέλος πάντων. Ναι, δεν νομίζω ότι τον υπολογίζει και τόσο. Ο Δαρικός θα φύγει αυτός. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Φαντάσου τώρα, είναι μισό χρόνο στον ΠΑΟΚ και δεν θυμάμαι το όνομά του. Αν θυμηθεί κάποιος φίλος να μας πει. Θα γίνει μεγάλη μάχη εκεί. Σα το έπαιρνε, ναι. Νομίζω ότι σα το έπαιρνε καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλει κάποιον, εφόσον πήρε και το Χατζερίδη. Mm-hmm. Πιστεύω πως ναι. Άρα Χατζησαΐας περισσεύει. Ο Χατζησαΐας δεν ταξίδεψε κιόλας στην Ολλανδία και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στο να φύγει ιδανικός. Οπότε μέσα στις επόμενες ημέρες θα μάθουμε και το που θα πάει ιδανικός. Πάμε αριστερό πιστοφύλακα. Έχεις Βιερίνια. Λεβέκ. Με αλλαγή του Λεβέκ. Ο οποίος Λεβέκ δεν ξέρω αν θα ευχαριστηθείτε ή αν θα δυσαρεστηθείτε με αυτό που θα ακούσετε. Είναι από τους καλύτερους στις προπονήσεις. Κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι με τον Στανόγεβιτς. Όχι, να μην γελάσεις. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και δεν χρειάζεται να χλεβάζουμε κανέναν. Είναι περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Ό,τι και αν είναι. Και ας τον έχουμε δει 60 λεπτά σε ένα μάτσο μόνο. Με την Κέρκυρα. Δεν τον είδαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να τον αδικούμε. Μπορεί να έχουμε και δίκιο. Αυτό θα το κρίνει ο προπονητής και όλο το προπονητικό team. Αν θα παραμείνει. Αν θα ενισχυθεί η ομάδα στη συγκεκριμένη θέση. Ή αν θα φύγει. Δεν θα το πούμε εμείς. Εμείς ό,τι και να πούμε μπορεί να γίνουμε ρόμπα, μπορεί να επιβεβαιωθούμε όμως. Έτσι.
Εμείς δεν είμαστε εκεί στις προπονήσεις, ούτε είμαστε μέσα στο μυαλό του προπονητή να ξέρουμε τι είδος αξιολόγηση μπορεί να κάνει. Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, από τις δικές μας γνώσεις, αλλιώς τα βλέπει ένας προπονητής. Που τους βλέπει κάθε μέρα. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι καλός παίκτης και να μην το ξέρουμε, γιατί τον είδαμε. Μπορεί να είναι βαλούτα. Μπορεί να είναι πατάτα. Μπορεί να είναι χειρότερος. Θα το δει, θα τον αξιολογήσει το προπονητικό team του ΠΑΟΚ και αναλόγως θα πράξει. Έτσι. Απλά θα είναι λίγο δύσκολο για τον Λεβέκ να παίζει την αλλαγή του Βιερίνη, γιατί ο Βιερίνη έκανε μια καταπληκτική χρονιά. Ήταν από τους MVP του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να αποδείξει πάρα πολλά αν κληθεί να παίξει ως αντικαταστάτης του Αντρέ Βιερίνη. Ο Λεβέκ αν τελικά μείνει στην ομάδα. Πάμε δεξί. Ο πιζοφύλακα έχει στο Λεωμάτος. Λεωμάτος. Comeback. Κίτσου. Κίτσου. Εφόσον γύρισε και από ό,τι φαίνεται τον υπολογίζουν στον ΠΑΟΚ. Καλή λύση. Αν θέλεις τη γνώμη μου, πιστεύω ότι ο Κίτσου είναι μια αξιοπρεπής λύση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί... Δηλαδή πέφτεις στο κύπελο σε έναν όμιλο με ΠΑΟΚ, Άρη, θα πω εγώ, Ηρακλή από Β' Εθνική και μία ακόμα ομάδα, ποιο να βάλουμε και... Βάλει τον Καραϊσκάκη που είναι... Και το... ναι, βάζω και τον Καραϊσκάκη μέσα, έτσι. Θα μπορέσουν ο Κίτσιου με τον Λεβέκ, τον Μαλεζά, τον Κρέσπο, τον Γλύκο... να τα απεξέλθουν και να πάρουν το μάτς για να περάσει την επόμενη φάση. Κοίτα, θεωρητικά, εφόσον οι δύο από τις τέσσερις είναι ομάδες κατώτερης κατηγορίας, δηλαδή είναι β' εθνικής, θεωρητικά θα πρέπει να μπορούν. Θεωρητικά πάντα. Τώρα πρακτικά είναι... Πάντως πρόπερση νομίζω με Κέρκυρα και Καλαμαριά. Δυσκολεύτηκες. Στο παραπέντε καρδιά μου ήσουν. Ναι, με το μάξ, το τέλος. Με την Καλαμαριά. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έτσι. Σωστά θυμάσαι. Αν μπράβο. Πιο πολλές επιφυλάξεις έχω για τον Λεβέκ παρά για τον Κίτσιο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Ναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί τον Κίτσιο τον ξέρεις, τον έχεις δει. Ναι, αυτό. Τον έχεις δει σε δεκάδες παιχνίδια που έχει παίξει αυτό με τον ΠΑΟΚ. Είναι από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ και τους πιο παλιούς, ο οποίος μαζί με τον Έργους Κάτσε έχει δώσει εκατοντάδες παιχνίδια με τη φανέλα του κεφάλου. Και είναι και γέννημα θρέμα. Με τον Κάτσε τι γίνεται. Δεν ξέρω. Τον δεν έχει, τον πήρε πάνω. Ναι. Δεν, τον πήρε κανονικά. Νομίζω ότι είναι μέσα στις επιλογές. Για να δω λίγο. Λοιπόν, Χατζηρίδη, Κρέσπο, Μάτος, Λιμνιός, Χαρίσης, Ελκαντουρί, Βιερίνη, Αλάμπους, Άκου, Κουλούρης. Δεν το βλέπω. Πόσους πήρε. 11 και 11 και 22 είναι αυτή. Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Οπότε, κουτσά στραβά, αλλαγές Μάτος Βιερίνια έχεις στο υπάρχον ρόστερ τώρα. Φυσικά να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Στο κέντρο πας να κάνεις την υπέρβαση με το Βέρμπλουμ. Πραγματικά θα είναι μεγάλη επιτυχία αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, να τον έχει όσο πιο νωρίς γίνεται, αν θα έρθει τελικά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Στην επίθεση πρέπει να τελειώσει η υπόθεση με τον Μπούκι όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να έχεις τουλάχιστον έναν πολύ καλό επιθετικό, αν λέμε γίνει κάτι με τον Μπρέγιοβιτς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ίσως να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, να υπάρξει πολύ καλή πρόταση γύρω στα 9-10 εκατομμύρια. Να ξέρετε αν υπάρξει τέτοια πρόταση. Νομίζω ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Πρίγιοβιτς, αν υπάρξει τέτοια πρόταση. Μπροστά από το κέντρο έχεις και εκεί καλό υλικό. Έχεις Πέλκα. Έχεις Πέλκα, Μπίσεσβαρ. Έχεις Ελκαντουρί. Ελκαντουρί. Έχεις Μπίσεσβαρ. Έχεις Λιμνιό. Έχεις Λάμπρου. Έχεις Μιστακίδη. Έχεις τον Βραζιλιάνο, τον 19χρονο. Πώς, Ζάμπα, θα το μάθουμε γι' αυτό. Λέω Ζάμπα, ναι. Ωραίος. Πληροφορίες λένε ότι είναι φοβερός ποδοσφαιριστής. Έχει άριστη τεχνική κατάρτιση. Ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά χωρίς την μπάλα τη θέση. Έχει τρομερή ταχύτητα, φοβερά ξεπετάγματα, απίστευτο διασκελισμό. Δηλαδή,
η εντύπωση που δίνει ο ποδοσφαιριστής στον θεατή, στον οπαδό, στον φίλαθλο που είναι στο γήπεδο, η εντύπωση που τον κάνει είναι η τρομερή ταχύτητα που έχει. Η άριστη τεχνική κατάρτιση για 19 ετών που είναι, σε πολύ μικρή ηλικία. Πληροφορίες λένε από ανθρώπους που τον έχουν παρακολουθήσει ότι δεν είναι τόσο καλό στα τελειώματά του και ότι πρέπει να βελτιωθεί στα τελειώματά του, να δουλέψει πάρα πολύ στα τελειώματά του, γιατί είναι ο αντικάμπος. Για όσοι το ξέρετε, ο Κάμπος αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει λογικά στην Τουρκία, Αλάνια Σπορ, δεν ξέρω πώς. Πώς λέει, εκεί δεν ήταν και ο Τζαβέλας. Νομίζω, ναι. Αλάνια Σπορ. Και ένας ακόμα ήταν μαζί με τον Τζαβέλα. Και από Ελλάδα. Που είχαν μαλώσει στο Euro. Μανιάτης. Ο Μανιάτης, με αυτόν. Ναι. Άρα μπράβο. Οπότε έχεις μπόλικο πράγμα εκεί μπροστά και ο Άρτα. Και ο Άρτα. Που ξεχάσαμε τον Άρτα. Έτσι. Δηλαδή, για να μετρήσουμε. Ο Άρτα. Ένας. Ενίκε. Ενρίκε. Δύο. Πάρουμε ένα. Μιστακίδης, τρεις. Λιμνιός, τέσσερις. Πέλκας, πέντε. Μπίσεσβαρ, έξι. Ελ Καντουρί, εφτά. Ο Μακ έφυγε. Ο Μακ έφυγε, ναι. Δηλαδή, εφτά για πλάκα. Δεν ξεχάσαμε κανέναν. Λάμπρου, ναι. Οχτώ. Είσαι πολύ δυνατός εκεί, εντάξει. Έχεις πολλές επιλογές. Έτσι. Στον επιθετικό έχεις θέμα. Τώρα που λέμε για τον επιθετικό, μόλις έχει βγει μια είδηση που αφορά τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς και λέει ότι μετά από συζήτηση που είχαν ο προπονητής Ράτσβαν Λουτσέσκου και ο Παντελής Κωνσταντινίδης με τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, συμφωνήθηκε πως αν αποκλειστεί η Σερβία, πούμε ότι η Σερβία θέλει μόνο νίκη με την Βραζιλία για να περάσει, σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα είναι εκτός Μουντιάλ, τότε ο Πρίγιοβιτς θα ξεκουραστεί μια εβδομάδα και θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Με λίγα λόγια, θα είναι στις προπονήσεις της ομάδας για περίπου 15 μέρες, κάτι που θεωρείται αρκετό για να βρεθεί σε καλή κατάσταση και να μπορέσει να βοηθήσει το δικέφαλο του Βορρά στον πρώτο αγώνα με την Βασιλεία. Κοίταξε, για το Champions League. Προπονημένος θα είναι, έτσι. Κουτσά στραβά λίγο, κανένα τέταρτο, 20 λεπτό, 10 λεπτό, το βάζει, παίζει. Έτσι. Προπονήσεις θα κάνει καθημερινά εκεί που βρίσκεται. Οπότε θα ξεκουραστεί πότε, πώς είπε, 10-15 μέρες. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Με 15 μέρες, με 2 εβδομάδες ουσιαστικά. 2 εβδομάδες πριν το μάτς με τη Βασιλεία θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ. 15 μέρες πριν το μάτς. Οπότε θα κάνει και σύντομες διακοπές. Νομίζω είναι μια ευχάριστη είδηση. Καλό είναι αυτό. Καθώς η Σερβία δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κερδίσει την Βραζιλία. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η πιο γεμάτη ημέρα σε γκολ από το 1990 για το Μουντιάλ μιλάει. Ναι, μπήκαν πολλά γκολ. Μπήκαν το 6-1 με την Αγγλία, Αγγλία-Παναμάς. Αγγλία-Παναμάς 6-1, η Ιαπωνία-Σενεγάλη 2-2, Κολομβία-Πολωνία 3-0. 14 γκολ μπήκαν σε 3 μάτς. Super League δηλαδή. Ναι, η χαρά του over. Όσοι επέλεξαν να παίξουν και τα 3 αυτά μάτς over. Και χθες βγήκαν όλα over. Χθες... Γερμανία. Ναι, και, βασικά όλα, ναι. Ναι, μπράβο. 6 over συνεχόμενα πρέπει να έχει. Και πάλι και χθες το μάτς στις 3 που ήταν το Βέλγιο, πάλι μια ντουζίνα γκολ μπήκανε. Ναι, είχε να σημειωθεί αυτό από το Μουντιάλ στα γήπεδα της Ιταλίας από τη 10η Ιουνίου του 1990, όταν στην Ιταλία είχαν σημειωθεί επίσης 14 τέρματα στους αγώνες Τσεχοσλοβακία, τότε ήταν Τσεχοσλοβακία, Ηνωμένες Πολιτείες 5-1. Βραζιλία, Σουηδία 2-1 και Δυτική Γερμανία, Ιουγκοσλαβία 4-1. Πόρε φίλε, Ιουγκοσλαβία. Πριν διασπαστεί σε διάφορα τώρα. Ναι, Μοντενέγκρο και τα λοιπά. Βοσνία το και... Το Μουλέν ξεχάσαμε όταν μιλούσαμε για τους... Τον είπαμε. Τον είπαμε. Τον είπαμε στους κεντρώους. Ναι, τον είπαμε. Ο οποίος είναι τραυματίας, ε. Τραυματίστηκε. Ναι. 4-5 μέρες θα μείνει εκτός, καθώς έχει πρόβλημα στο πέλμα. Μαζί με όλα τα άλλα, εκεί που γίνεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ,
Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, αυτός ο τεράστιος, ο γίγαντας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Έκανε δηλώσεις στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV. Να διαβάσουμε μερικές, είναι ενδιαφέρον. Δεν περίμενα να βγει έτσι η χρονιά. Ήταν μια μαγική χρονιά για εμένα. Δεν την είχα καν ονειρευτεί. Όταν ήρθα στην ομάδα, ήρθα με άλλες βλέψεις. Ήρθα να πάρω τα παιχνίδια του κυπέλου, να βελτιωθώ σαν τερματοφύλακας και άνθρωπος. Και φυσικά να μπορώ να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν καταπληκτικές συνθήκες. Δουλεύει πολύ καλά η ομάδα. Είναι πολύ ευχάριστο να δουλεύει κανείς μέσα στην ομάδα. Δήλωσε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Για την κλήρωση με τη Βασιλεία ανέφερε ότι οι πιθανότητες είναι 50-50. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε ξανά αυτή την ομοιογένεια που έχει η ομάδα στο τέλος της περσινής σεζόν. Είναι πολύ εύκολο γιατί έχει μείνει ο κορμός. Αξιολογούμε τον αντίπαλο σιγά-σιγά. Ο προπονητής μας έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς να κάνει τακτική. Η προσέγγιση είναι πάρα πολύ σωστή και θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Βασιλεία. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Βασιλεία. Το έχει αποδείξει τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Έλα φίλε, καλησπέρα. Πρέπει να είναι σοβαροί και έξυπνοι. Πάντα. Να μην κάνουν λάθη. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς τα δικά μας λάθη η ομάδα τα πληρώνει πάντα. Φυσικά ο παράγοντας εξυπνάδα είναι καθοριστικός για τέτοια μάτς. Συμφωνώ. Και όχι μόνο εξυπνάδα, διαχείριση δυνάμεων. Και να δώσει την εντύπωση στον άλλον ότι είναι φαβορή. Και αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο. Να είσαι το outsider. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τάσο ότι δύσκολα είναι το πρώτο μισάωρο, γιατί είναι και το πρώτο μάτι σεζόν. Mm-hmm. Εύχομαι, επειδή γίνεται στο γήπεδο μου, να ξεμπλοκάρει η ομάδα όσο πιο γρήγορα μπορεί. Να, δηλαδή να μπει στο κλίμα του αγώνα από την αρχή. Θα παίξουμε στην Τούμπα 24-25 Ιουνίου, θα παίξουμε 8.30 ώρα. Ναι, θα παίξουμε με κόσμο ή υπάρχει πιθανότητα να μας τιμωρήσουν, να μας αποκλείσουν. Καλά τώρα, αυτό το ανέκδοτο το γέτο. Ποιο ανέκδοτο ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, ο Κομμήνης μπορεί να κάνει καμιά συμπληρωματική να μας τιμωρήσουν και στην Ευρώπη. Ευτυχώς δεν ανακατεύεται. Το αποκλείς δηλαδή εσύ με αυτά που είδες φέτος. Αυτόν τον κρατήσανε, να δούμε αν θα σφυρίξει και αν θα πήξει ποτέ. Να το δούμε όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κάτι άλλα πουλιά εξαφανιστήκανε. Ναι. Αρετόπουλοι. Και αρκετοί μπορούμε. Αρετόπουλοι, στυλιάρες και ποντίκηδες κτλ. Αρκετοί φύγανε. Και αυτό το πουλί θα φύγει τελευταίο. Μπορεί να το κρατάνε προς εκεί. Ναι. Από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουν όμως. Δεν το ξέρουμε αυτό. Το κύριο Περέιρα να ρωτήσουμε που βγάζει τις λίστες αυτούς. Αλλά από ό,τι άκουσα με τον καινούριο αρχιδιετή που έρχεται θα κάνει κουμάντο αυτός. Εύχομαι να είναι... Ποιος θα είναι ο καινούριος αρχιδιετητής? Ένας Σουηδός λένε, ξέρω εγώ, ένας το θέλει ο Πολίνα. Ποιος το στέλνει, ο γιος του Μπαρμπασάβα? Ο Πολίνα λένε το στέλνει, τώρα είναι ο γιος του Μπαρμπασάβα, δεν ξέρω. Ο Κολίνα... Ναι, είναι ο αρχιδιετητής της... Αυτός στη FIFA δεν είναι, στην UEFA, ναι. Τι είναι? Ναι, αυτοί ορίζουν τους αρχιδιετητές. Άρα έχει καλές σχέσεις, έχει καλές σχέσεις με τον γιο του Θεοδωρίδη. Πιθανόν. Που είναι, είναι από τα πρώτα βιολιά. Γιατί αν θυμηθούμε κάποια στιγμή... Όταν μέσα στη FIFA και στην UEFA. Ναι, αν θυμηθούμε κάποια στιγμή που είχε βγει ο κύριος Πλατινί για ένα ψήφο τότε, φαίνεται στον κύριο Γκαγκάτση τότε, τον πατέρα Γκαγκάτση, πρέπει να το έχει... Μεγάλο, από τότε πρέπει, λόγω του ενός ψήφου βγήκε η Πλατινή, να τον έχει μεγάλη υποχρέωση. Έχουν άριστες σχέσεις ο Πλατινή με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Ναι, αλλά κατηγορήθηκε ο Μισελ Πλατινή. Βγήκε, ρε, ναι, με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που την ψήφισε και βγήκε. Γι' αυτό έχουν και άριστες σχέσεις. Αυτό τον έχει άριστες σχέσεις. Αυτό. Κάτι ατασταλίες όμως έγιναν εκεί μέσα στην UEFA. Πράγματα, ρε, από τον κύριο, εγώ τα λέω ρε φίλε, το ρεπορτάζ το λέει. Πριν κάνα 2-3 χρόνια κάτι είχε γίνει. Γι' αυτό αναγκάστηκε και έφυγε από την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα δούμε, να πάνε όλα καλά. Πιστεύω τόσο οι παίκτες πρέπει να πάρουν, θα τους πάρουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις το χρήμα και το κασέρι τάσο, σου κάνει τις δυσκολίες κάποιος ποδοσφαιριστής, έρχεται ο επόμενος. Ναι, εγώ δεν θέλω αρχιδιαιτητή να με ορίζει τους διαιτητές τους Έλληνες, ξένου. Θέλω
διαιτητή να με σφυρίζει ξένο. Όπως σφύριξε ο Ισπανός στο τελικό. Ναι, αυτό θα γίνει, ρε. Αυτό θα γίνει σε πάρα πολλά μάτς αυτή τη σεζόν. Τα περισσότερα ντέρμπι αγώνες υψηλής σημασίας θα είναι ξένοι διαιτητές. Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, θα έχουμε Σουηδό διαιτητή από, το, Σουηδό, από όχι, τον ομό Λίτσεπινγκ και Νόρτσεπινγκ. Όχι Σουηδό διαιτητή. Θα έχουμε Σουηδό διαιτητή που θα είναι, τρεις εποπτείες της διαιτησίας. Τι θα είναι? Και αυτοί θα είναι τρία άτομα, ναι, τρεις ξένοι, ρε παιδί μου, θα υποπτεύουν την ελληνική διαιτησία και θα ορίζουν διαιτητές. Καλά, κλάει μάιν. Και τους ξένες. Καλά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς. Τι να σου πω, ρε Τάσο, εγώ είμαι στην UEFA. Δεν σε μαλώνω. Σου λέω αυτά που συζήτηση ξέρω, κάνουμε, σε απαντάω κι εγώ. Ναι, και εγώ σου λέω αυτά, ναι, που γνωρίζω. Ό,τι έγινε με τον Περέιρα και έπαιρνε η ΑΕΚ πέναλτι έξω δύο μέτρα από την περιοχή με τη Λαμία, θα γίνει και με αυτούς. Όσο είναι ο άλλος εκεί πέρα μέσα, κατάλαβες ποιος, μην περιμένεις να δεις χαέρι. Ο Περέιρα θα συνεχίσει να είναι μέσα. Ακόμα και με τον Σουηδό. Τον, ναι, ο Περέιρα δηλαδή, με όλα αυτά που έγιναν, θεωρείται πετυχημένος και συνεχίζει. Ρητορική ερώτηση προς την ελληνική ομοσπονδία. Ναι, ρωτάω. Τι θεωρούν δηλαδή στην ΕΠΟ, θεωρούν στην ΕΠΟ ότι πέτυχε ο κύριος Περέιρα? Το μόνο που πέτυχε είναι να κάνει δώρο ένα χάρτινο πρωτάθλημα στο Γατούλη. Η ΕΠΟ δεν ορίζει, δεν ασχολείται με τη διαιτησία. Ορίστε. Η ΚΕΔΑ ασχολείται, η ναι, η ΕΠΟ δεν ασχολείται με τη διαιτησία. Το πιστεύεις αυτό που λες τώρα? Έτσι και παλιός. Ζήτημα να ασχολείται με 20%. Ποιοι είναι οι διαιτητές και ποιοι πρέπει να μπουν στους πίνακες. Και αυτούς τους ορίζουν τα άλλα τα παιδιά. Από εκεί πέρα... Θα το πιστέψω και εγώ τώρα έτσι όπως το λες. Και τι να πιστέψω, ρε φίλου, θα είναι χειρότερη από ό,τι ήταν? Πιστεύω να είναι καλύτερη. Εγώ πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Ποιητή ουρανού και γης. Από εκεί και πέρα, Τάσο, ναι, θα δείξει και τι πρωτάθλημα θα έχουμε, πόσες ομάδες, δεν είναι. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε ξεκινάνε οι αγωνιστικές και ποιες ομάδες. Κάτσε, εσύ πολύ αισιόδοξης. Εντάξει, θα είμαι αισιόδοξος, δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Στέλνει ο φίλος ο Γιώργαρος, ο Ξεκόλας. Ναι. Το ξέρω, Γιώργο, γιατί από εκεί έφυγα εγώ όταν είχα έρθει η Ελβετία. Από εκεί, από Βασιλεία πέταξα και ήρθα η Ελλάδα. Στη Βασιλεία, λέει, θα παίζουμε εντός έδρας. Είναι μόλις 200 χιλιόμετρα από Στουτγκάρδη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ακριβώς στα σύνορα. Απλώς εκεί τα εισιτήρια πώς θα τα πάρουν τα παιδιά, πώς θα τα πάρουν? Θα τα πάρουν από την πρώτη μέρα που θα βγουν. Θα τα πάρουν, εκεί είναι μάχημοι εκεί πέρα πάνω. Δεν μας άνε. Εκεί θα τη βρουν την άκρη. Θα πάρουν. Και έγινε ένα κόλλο αεροδρόμιο εκεί πέρα, άστα να πάνε. Ναι, Τάσο. Ναι, ναι, άστα να πάνε. Πάντως η πόλη είναι. Και πολύ... τα αεροπορικά είναι λίγο τσιμπημένα. Ναι. Άμα επιλέξουν να πάνε με. Άμα πας από το, άμα κλείσει από τώρα, δεν είναι πολύ τσιμπημένα. Με 100 ευρώ πας έρχεσαι. Είναι 24 του 25 του μηνός. Ryanair, άμα κλείσει, μπαμπάμε. 24 είναι το πρώτο παιχνίδι και 1 Αυγούστου και μία, είναι. Το άλλο 9 η ώρα. 9, ναι. Το ένα είναι 8.30 και το άλλο είναι 9 το βράδυ. Έτσι. Ναι, ναι. Στην Ελβετία παίζουμε 9 ναι, η ώρα το βράδυ. Να, ο Ξεκόλας τώρα ξύπνησε. Θέλεις αριστερό, λέει, μπακ οπωσδήποτε και φορ. Καλά, ρε. Από τις 10.30 τι λέμε. Πήγε να πάρει την αντιβίωση να πούμε και τον πήρε ο ύπνος. Κατάλαβε ο Ξεκόλας. Είναι άρρωστο το παιδί. Έχει πυρετό, ναι. Το βάλουμε καμιά θερμοφόρα, να δώσουμε καμιά σπιρίνη. Και κλείνοντας να πω από την αρχή που ξεκινήσαμε. Ναι, Γιωργάκη. Να κάνουν πάρτι τα παιδιά, ναι, σε ένα κλειστό χώρο και να μην επηρεάζουν και να μην τη δημοσία εδώ να τη σέβονται όπως σέβονται όλος ο πολίτης. Αυτό, ρε Γιώργο, να είπαμε κάτι παράλογο. Όχι, αλλά να κάνουν σε κλειστό χώρο. Κάνε ό,τι θες, ρε φίλε, χώρο, αλλά μην το διαφημίζει να το βλέπει και το παιδάκι που να είναι 3 χρονών και 5. Μαγαζί, ρε φίλε, να πάνε σε ένα μεγάλο μαγαζί, να μαζευτούν 10.000 από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι ανάγκη να περνάς από την Τσιμισκή και τηλεοφόρο Νίκης που είναι μικρά παιδάκια με τον μπαμπά και τη μαμά, κατέβει όλη η οικογένεια και να βλέπει τον πισινό σου με το στριγκάκι σου, τη ζαρτιέρα σου, τη γόβα σου, τη δωδεκάποντη και την τρίχα, ρε φίλε, που είναι 25 πόντους. Δηλαδή να βλέπει μία ρόζα αρκούδα η οποία δεν έχει, να πούμε, ταυτότητα, ούτε και αυτός ξέρει τι είναι. Γιατί γουστάρεις, καλά κάνεις και γουστάρεις. Θες άντρα να πηγαίνεις με άντρα, πάνε. Βάλω στην κρεβατοκάμαρα, κλειδώσου, όμορφα, ωραία, πείτε και τα κρασιά σας, ταξίδια σας και ως εκεί. Γιατί να το διαφημίσεις και να το δω εγώ?
που δεν κουστάρα βλέπω. Πάει ο άλλος, έβαλε το σταυρό, ρε φίλε, με τον Χριστό στον πισινό του και βγαίνει φωτογραφία, το κοπρόσκυλο. Το κοπρίτι και αντί να το συλλάβουν, τους προστατεύουν κιόλα. Έβαλε ο άλλος τον Άγιο μπροστά. Τον Άγιο, την εικόνα του Άγιου μπροστά. Είχε τέτοια ρεζιμιλιά. Ναι, ρε φίλε. Την εικόνα του Αγίου μπροστά δεν θυμάμαι. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν, δεν θυμάμαι. Το έβαλε μπροστά στα ταλαβέρια του. Δηλαδή, καθίστε καλά, ρε. Καθίστε λίγο καλά, ρε. Το παραμπίπι, να μου. Για χαλαρώστε λίγο. Πολύ αέρα πήρατε όλοι εδώ πέρα. Α, σοβαρευτούν αυτοί που ξεκινάνε αυτές τις εκδηλώσεις. Το σταυρό, ρε, με το Χριστό επάνω, το βάζεις στον πισινό σου, γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Και κάτω του και σε κοιτάνε, αντί σε μπουζουριάζουν μέσα και σε σκοπανάνε μέρα νύχτα. Αλυταρά. Λίγο ντροπή, ρε, δεν υπάρχει. Λίγο σεβασμός. Από αυτούς τους ανθρώπους ντροπή είναι. Ελλάς πατρίς θρησκεία, ρε. Εμείς είμαστε ομοφοβικοί δηλαδή, είμαστε ρατσιστές. Αυτοί πώς ονομάζονται, ρε, που προσβάλλουν τη θρησκεία μας, που προσβάλλουν την νοημοσύνη μας, που προσβάλλουν, που πουνάνε τα μάτια μας που τους βλέπουμε, πώς θα τους ονομάσουμε εμείς? Αρρωστημένα μυαλά. Σε παρακαλώ, ναι, είσαι ομοφοβικός και ρατσιστής. Τι λέτε. Κατάλαβε. Έτσι θα σε πούνε, ρε, εσύ, Γιώργο. Όχι, ρε. Και άμα είσαι υπέρ της πατρίδας, είσαι χρυσαυγίτης, είσαι φασίστας. Αυτή είναι η νέα μόδα. Το τσουβάλιασμα. Αυτά που λένε αυτοί. Καλά, πλάκα κάνεις. Αλούζεις, ναι. Γιώργο, βγαίνεις καμιά βόλτα έξω? Εσύ τι λες, ρε Τάσο? Αλούζεις. Τι να μην δώσω σημασία, ρε φίλε. Δεν θα ασχοληθώ με αυτόν που θα βγει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Εντάξει. Εδώ υπάρχουν μισθοφόροι, στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, αποδεδειγμένα με σήματα, αυτό το μαύρο νερό, πώς το λένε, και κοπανίσαν και σπάσαν και ανοίξαν κεφάλια. Και πετούσαν από το βουνό να πούμε αυτούς που διαμαρτύρθηκαν για τη Μακεδονία. Και τώρα ο άλλος έβαζε το σταυρό, με συγχωρείς, στον πισινό, το έβγαινε φωτογραφία και δεν τον πήραξε κανείς. Καταλαβαίνεις τι ζούμε? Καταλαβαίνεις ότι πάμε κατά διαόλου? Η δικτατορία του διαβόλου. Τι να πω, ρε Γιώργο, δεν ξέρω. Έτσι πως μου το είπες, εγώ εμένα αυτό μου γίνει, ρε Τάσο. Τι να πω. Αυτά που θέλουν να τα περάσουν ορισμένοι, προσπαθούν να τα περάσουν νομπάροντας όλο τον υπόλοιπο. Ναι, δεν θα τους περάσει. Ακριβώς, δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Γι' αυτό να μην δίνει σημασία και εντάλαβες, να μην αναχωρηθεί. Όχι, καλή απλά όταν, επειδή μας δίνεται η ευκαιρία και επειδή είμαστε εμείς κάποιας ηλικίας, πατήσαμε τα 48, να κατέσουμε ισορροπίες για να βρουν τα παιδιά μας ένα καλύτερο κόσμο. Τις κρατάμε. Να βρουν κάτι φυσιολογικό σε αυτόν τον κόσμο που θα ζήσουν. Γιατί εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε. Κατάλαβες. Συμφωνώ. Τις αξίες της οικογένειας και τις αξίες της θρησκείας τις κρατάμε. Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι κρατάμε. Γι' αυτό σου πω. Δεν φτάνει αυτό όμως, Γιώργο. Θέλει να παλέψεις για να κρατήσεις αυτό που βρήκες από τον παππού σου, τη γιαγιά σου, τον μπαμπά σου και τη μαμά σου. Γιατί αλλάζουν οι καιροί και οι εποχές. Και βλέπεις τι θέλουν και πώς θέλουν να μας κυβερνήσουν. Θα μεταφέρουμε τα σωστά πράγματα στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, θα σου. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί τα παιδιά σου και τα παιδιά μου, εδώ και καμιά δεκαπενταετία, βλέπουν στα ΜΜΕ αυτά που δεν πρέπει να δουν. Και έχουν πρότυπα αυτά που δεν πρέπει να έχουν ως πρότυπα. Εγώ τους λέω να αποφεύγουν όλες αυτές τις τα κακοήθη στοιχεία για να ασχολούνται με σοβαρά πράγματα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια χαρά, παιδιά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε άλλο ένα βράδυ στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστήσουμε όλο το ακροατήριο που ήταν συντονισμένοι και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, μετά Ζουτρέγια και Στέλιο Παπαντονίου και τον Βασίλη τον Καβαδία για την πολύτιμη συνεργασία του άλλο ένα βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός, γεροί να είμαστε όλοι εδώ στην γνωστή συχνότητα, τη γνωστή ώρα, στις 10 το βράδυ. Αποφώνηση. Καλή εβδομάδα, αυτό. Θα τα πούμε. Από Ασπρόμενες Πτήσεις, Τάσο Τρέι Ατρόπουλο, Στέλιο Παντονίου, Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα, όπως είπε και ο Στελάρας, ο Παντονίου. Από όλους εμάς, Auf Wiedersehen.